Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με το σημερινό εκπαιδευτικό δίωρο κλείνει ο κύκλος των μαθημάτων της φυσιολογίας του αναπνευστικού και σήμερα έχουμε κατά γενική ομολογία να ασχοληθούμε με ένα δύσκολο, ίσως και το δυσκολότερο κεφάλαιο στη φυσιολογία του αναπνευστικού, που είναι οι διαταραχές της οξυοβασικής ισορροπίας. Η σημερινή παρουσίαση είναι μοιρασμένη στα τρία. Θα αναφερθούμε πρώτα στις αναπνευστικές διαταραχές, μετά στις μεταβολικές και στο τρίτο μέρος θα έχουμε κάποια παραδείγματα. Για να μην χρονοτριβώ, θέλω να ευχαριστήσω τους σημερινούς ομιλητές που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Και να ξεκινήσω με τον πρώτο μιλητή, που είναι ο γνωστός σε όλους σας καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος θα κάνει την εισήγησή του για τις αναπνευστικές διαταραχές της οξυοβασικής ισορροπίας. Θεοδωρή, καλημέρα και σε ευχαριστούμε πολύ. Από μένα καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να συμμετέχω στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Δώστε μου μόνο ένα δευτερόλεπτο. Να δω αν έχει γίνει σωστά το share screen μου. Ελπίζω να το βλέπετε όλοι. Μια χαρά, ναι. Ωραία. Λοιπόν, όταν μιλάμε για αναπνευστικές διαταραχές της οξυοβασικής ισορροπίας, προφανώς μιλάμε για την αναπνευστική οξέωση και την αναπνευστική αλκάλωση. Θα προσπαθήσουμε όμως, επειδή το συνηθέστερο που βλέπουμε εμείς είναι αναπνευστική οξέωση, να συζητήσουμε και λίγα πράγματα για την υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια, που είναι τελείως συνυφασμένη με την αναπνευστική οξέωση. Σχηματικά θα μπορούσε κανένας, αν θέλει να βάλει έτσι απλές ταμπέλες, να ξεχωρίσει την αναπνευστική ανεπάρκεια σε δύο μορφές παθοφυσιολογικά ανεπάρκειας. Την ανεπάρκεια των πνευμόνων, όπου κύρια πάσχει ο πνεύμων ως οξυγονωτής, δεν μπορεί δηλαδή να οξυγονώσει σωστά το αίμα μας και οδηγεί σε υποξυγονεμία. Και την ανεπάρκεια της αντλίας, στην οποία ουσιαστικά όλη μας η αναπνευστική αντλία, την οποία θα υπενθυμίσουμε σε λιγάκι, ανεπαρκεί στο να έχει τον κατάλληλο κυψελιδικό αερισμό, ώστε να αποβάλει το παραγόμενο από το μεταβολισμό διοξίδιο και η οποία οδηγεί στην υπερκαπνία. Και βεβαίως η υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι μας, διακρίνεται στην οξία, στην χρόνια, και στην οξία η οποία επικάθεται πάνω σε μια χρόνια, την γνωστή οξία επιχρονίας. Κεντρική βασική εξίσωση για να καταλάβουμε την αύξηση του διοξιδίου είναι η εξίσωση του κυψελιδικού αερισμού, που τι μας λέει. Μας λέει ότι το διοξίδιο που έχουμε στο αρτηριακό μας αίμα εξαρτάται από μια σταθερά από το ρυθμό παραγωγής διοξιδίου από το μεταβολισμό μας, και είναι αντιστρόφως ανάλογο του κυψελιδικού αερισμού, όπου α είναι το αλβίολα. Άρα λοιπόν, στον υποαερισμό τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά στο να τα καταλάβουμε. Αν μειωθεί ο ονομαστής, ο κυψελιδικός αερισμός, προφανώς θα αυξηθεί το διοξίδιο, θα οδηγηθούμε λοιπόν σε υπερκαπνία. Βεβαίως, θεωρητικώς, μπορώ να έχω υπερκαπνία σε έναν διασωληνωμένο άρρωστο, όπου έχω σταθερό τον κυψελιδικό του αερισμό. Αυτό λοιπόν το κρατάω σταθερό με τον αναπνευστήρα. Αν αυξήσω τον αριθμητή μου. Πώς μπορώ να αυξήσω τον αριθμητή μου? Αν αυξήσω τον πυρετό, αν δηλαδή υπάρχει πυρετό, πρακτικώς η παραγωγή διοξιδίου λόγω μεταβολισμού αυξάνεται κατά 15% για κάθε ένα βαθμό Κελσίου που αυξάνεται η θερμοκρασία μας. Όμως αυτό συνήθως οδηγεί σε υπεραρισμό, γι' αυτό συχνά οι άρρωστοι που έχουν πυρετό και δεν είναι διασωληνωμένοι έχουν κάποια ταχύπνια ή λίγο πιο βαθιές ανάσες, προκειμένου αυτό να το, ισοσκελίζουν. Προφανώς αυξάνεται η παραγωγή του διοξιδίου όταν κάνω άσκηση, γι' αυτό είναι γνωστό ότι στην άσκηση κάνω υπεραρισμό, γιατί υπάρχει μεγάλη κατανάλωση. Όταν μεγάλη κατανάλωση ενέργειας από τους μύες που ασκούνται, υπερκατανάλωση υδατάνθρακων, εξαιτίας του ότι οι υδατάνθρακες έχουν το υψηλότερο αναπνευστικό πυλικό, παράγουν το περισσότερο διοξίδιο αναγραμμάριο που καίγεται, οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή διοξιδίου. Αυτό έχει κάποιο νόημα στους οριακούς ασθενείς που είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Εκεί δηλαδή που προσπαθείς να τους αποδεσμεύσεις από τον αναπνευστήρα και που λες ότι αν βάλω στη στροφή τους λίγο λιγότερο διοξίδιο, λίγο λιγότερο γλυκόζι, τα πράγματα ίσως είναι λίγο καλύτερα. Και βεβαίως αυξάνει με όλες τις παθολογικές καταστάσεις που αυξάνουν τη σύσπαση των μυών. Οι μύες μας, η σκελετική μας μία είναι ίσως ο μεγαλύτερος ιστός στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά έχει και τη μεγαλύτερη μεταβολική δραστηριότητα, παράγει το περισσότερο διοξίδιο, τέτοιο είναι το ρίγος. Όταν ουσιαστικά αυτό το χρησιμοποιεί ο οργανισμός σαν ένα μηχανισμό για να αυξήσει τη θερμοκρασία, όταν πηγαίνουν διάφορες κυταροκίνες στο κέντρο θερμορύθμισης του υποθαλάμου και λένε αύξησε τη θερμοκρασία, ένας τρόπος για να αυξήσει τη θερμοκρασία ο ανθρώπινος οργανισμός γρήγορα είναι να κάνουμε ρίγος, όπου από τη σύσπαση των μυών παράγεται ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα η σύσπαση οδηγεί σε αύξηση του διοξιδίου και ο τέτανος, ο οποίος είναι μια συνεχής σύσπαση, μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής του διοξιδίου. Τώρα, αν θέλουμε λίγο να αναλύσουμε περισσότερο την εξίσωση του κυψελιδικού αερισμού που τη βλέπετε εδώ πέρα, θα πρέπει να πούμε ότι ο κυψελιδικός αερισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο συνολικός μας αερισμός, έτσι, δηλαδή το πόσα λίτρα μπαίνουν μέσα στον αναπνευστικό μας σύστημα στη μονάδα του χρόνου ή στο λεπτό, μείον τον αερισμό του νεκρού χώρου, όπου είναι το κομμάτι αυτό του αερισμού που δεν συμμετέχει στην ανταλλαγή των αερίων. Θα μπορούσα λοιπόν κάλλιστα να κάνω για λόγους κυρίως ενοιολογικούς, να κάνω κάποιες μαθηματικές μετατροπές, να χρησιμοποιήσω ως κοινό παράγοντα τον συνολικό αερισμό και να βγάλω σε μία παρένθεση το 1, όπου εδώ είναι το 1, αν το πολλαπλασιάσετε θα βγει αυτό, μείον το VD προς VE, έτσι, αν κάνετε αυτόν εδώ τον πολλαπλασιασμό, βγαίνει VE, VE επί VD δια VE, άρα ουσιαστικά VD. Άρα με αυτόν τον τρόπο λέω ότι ο κυψελιδικός μου αερισμός είναι ο συνολικός μου αερισμός, μείον τον αερισμό του μικρού χώρου προς τον συνολικό μου αερισμό. Και επειδή ο συνολικός μου αερισμός δεν είναι τίποτα άλλο το tidal volume και ο όγκος που πηγαίνει στο νεκρό χώρο επί την αναπνευστική συχνότητα, και η αναπνευστική συχνότητα είναι και στον αριθμητική στον παρανομαστή, φεύγει και πρακτικά ο κυψελιδικός μου αερισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο συνολικός μου αερισμός επί ένα κλάσμα που είναι το 1, μείον το κλάσμα του νεκρού χώρου, το οποίο είναι, όπως καταλαβαίνετε, το κλάσμα σε σχέση με τον συνολικό αναπνεώμενο όγκο. Εδώ είναι ο tidal volume, εδώ είναι ο αναπνευστικός χρόνος. Και το βλέπετε εδώ σταδιακά πώς βγαίνει. Είπαμε λοιπόν παραγωγή διοξιδίου, V-VD, όπου τελίτσα είναι ο αερισμός ο συνολικός, βγαίνει κοινός παράγον αυτό, γίνεται κλάσμα, η συχνότητα πάνω και κάτω, αναγκαστικά λοιπόν βγαίνει κοινός παράγον έξω και ουσιαστικά οδηγούμεθα σε αυτή την εξίσωση που είναι η αναλυτική μορφή της εξίσωσης του κυψελιδικού αερισμού, που μας λέει ότι είναι αντιστρόφως ανάλογος του ολικού αερισμού, αλλά δεν φτάνει ο ολικός αερισμός, έχει τεράστια σημασία και ποιος είναι ο λόγος του αερισμού του νεκρού χώρου προς τον ολικό αναπνεώμενο όγκο, του όγκου δηλαδή του νεκρού χώρου προς τον αναπνεώμενο όγκο, το οποίο θα αλλάξει τελείως αν αναπνέω ταχαίως και επιπόλαια. Οπότε μεγάλο μέρος του αναπνεώμενου όγκου μου που είναι μικρός είναι νεκρός χώρος, ή αναπνέω με βαθιές ανάσες, οπότε το κλάσμα αυτό αλλάζει τελείως. Λοιπόν, θα δούμε τώρα 2-3 πραγματάκια τα οποία είναι πάρα πολύ βασικά για να καταλάβουμε την λογική της αναπνευστικής ανεπάρκειας. Για να μπορέσω να πάρω μία ανάσα, η αναπνευστική μου μύες, να πάρω μία εισπνοή, η αναπνευστική μου μύες δεν είναι τίποτα άλλο παρά σκελετική μύες. Με την ίδια λογική λοιπόν με την οποία μπορώ να σηκώσω με τα χέρια μου ένα χαρτοφύλακα, αν ο χαρτοφύλακας είναι 1 κιλό, μπορώ να περπατήσω, ξέρω εγώ, από την ιατρική, από το σωτηρία μέχρι το Σύνταγμα, κρατώντας ένα χαρτοφύλακα 1 κιλό. Εάν μου βάλετε να κρατήσω ένα χαρτοφύλακα 10 κιλά ή 12, πιθανόν θα πάω από την Πανεπιστημιακή Κλινική του Σωτηρία μέχρι την είσοδο. Και αν μου βάλετε ένα χαρτοφύλακα 40-50 κιλά, μπορεί να μην μπορώ να τον σηκώσω. Έτσι ακριβώς είναι και αναπνευστικοί μύες. Κάθε φορά έχουν να αντιμετωπίσουν ένα φορτίο, όπως είναι η βαλίτσα. Ποιο είναι το φορτίο? Είναι η
Μηχανικές ιδιότητες, η αντίσταση δηλαδή στην έκπληξη που κάνει ο πνεύμονας, άρα το ελαστικό φορτίο του πνεύμονα. Όσο πιο δίσκαμπτος είναι ο πνεύμονας, τόσο μεγαλύτερο είναι αυτό το φορτίο. Για παράδειγμα, στην ίνωση, στην πνευμονική ίνωση, επειδή πάει κολαγόνος ιστός, το πνεύμονα γίνεται πολύ πιο σκληρός. Ο πνεύμονας είναι το φορτίο του θωρακικού τυχώματος, ένα κυφοσχολιωτικό θωρακικό τύχωμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο δύσκολο στο να εκπληχθεί. Και βεβαίως είναι η αντιστάσεις στη ροή του αέρα, γιατί δεν τεντώνω, δεν εκτίσω το αναπνευστικό μου σύστημα με ρυθμό 1 ml την ώρα, αλλά αναπνέοντας, οπότε για να μπει μέσα ο αέρας έχει και αντιστάσεις στη ροή. Προφανώς λοιπόν, αν έχω χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια, αν έχω άσθμα, αν έχω οποιαδήποτε υποφρακτική νόσο, έχω πολλές αντιστάσεις, αυτά τα τρία μου κάνουν το φορτίο μου. Και η νευρομυϊκή μου επάρκεια εξαρτάται βεβαίως από ένα αναπνευστικό κέντρο, το οποίο είναι επαρκές στο να δίνει αναπνευστική όση, από την νευρική και την νευρομυϊκή μεταβίβαση, τα νεύρα δηλαδή που πηγαίνουν στους μυϊκούς αναπνοίσεις και τη μυϊκή ίσχυ. Θέλω να πω ότι υποφυσιολογικές συνθήκες, εσείς και εγώ, χρησιμοποιούμε 3 με 5% της μεγίστης νευρομυϊκής μας επάρκειας, την οποία μετράμε με τη maximum εισπνευστική πίεση. Έτσι. Το φορτίο λοιπόν που έχουμε, οι υποφυσιολογικές συνθήκες, είναι αυτό. Η νευρομυϊκή επάρκεια, όπως είπαμε, εξαρτώνται από ένα κέντρο αναπνοής που βρίσκεται στο στέλεχος, το οποίο πρέπει να δίνει πάρα πολύ καλές όσεις. Άμα εγώ δώσω υπνοτικά, για παράδειγμα, η κατασταλτικά η όση δεν υπάρχει. Από τον άνω και κάτω κινητικό νευρώνα, οι οποίοι θα μου πάνε στους μεσοπλεύριους μύες με τα θωρακικά νεύρα, με τα μεσοπλεύρια νεύρα και στο διάφραγμα με το φρενικό νεύρο και που θα μου κάνουν την έκπτυξη. Και βεβαίως αυτές οι νευρικές ίνες θα πρέπει να μην έχουν πρόβλημα στη μεταβίβαση, να μην έχουν για παράδειγμα Guillain-Barré, να γίνεται σωστή εδώ η μεταβίβαση, να μην έχουν πρόβλημα στην νευρομυϊκή μεταβίβαση, να μην έχω μια ασθένεια ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο που δεν γίνεται καλά η μεταβίβαση και οι μύες μου να μην είναι αδύναμη. Ωραία. Πόσο μπορώ να αντέξω ένα υψηλό φορτίο? Αυτό εξαρτάται από το πόση ώρα πρέπει να το αντέξω. Εδώ βλέπετε το έργο της αναπνοής, δηλαδή την πόση πίεση, το λόγο αυτό που λέγαμε, το φορτίο σε σχέση με το maximum, το φορτίο είναι αυτό σε σχέση με το maximum. Και βλέπετε το χρόνο που μπορεί αυτό να το αντέξει κανείς σε πειραματικές συνθήκες στο εργαστήριο, όταν εισπνέει μέσα από αντιστάσεις. Βλέπετε ότι ένα φορτίο γύρω στο 50%. Ο άνθρωπος μπορεί να το αντέξει για αρκετή ώρα. Όταν όμως πέφτει, όταν μάλλον αυξάνεται αυτό το φορτίο, τότε βλέπετε ότι ο χρόνος που κανείς μπορεί να το αντέξει πριν πάθει αναπνευστική ανεπάρκεια μειώνεται δραστικά. Ένα φορτίο 70% μπορεί να το αντέξει όλο και όλο 10 λεπτά, άρα γι' αυτό σε πολύ βαριές κρίσεις άσματος ή χρόνες αποφρακτικής πνευμονοπάθειας έχουμε αναπνευστική αναπάρκεια. Και αυτό που βλέπατε εδώ να συμβαίνει, έτσι, σαν λόγος γύρω το με το 50% το αντέχω πάντα, αν πάθω υπερδιάταση, αν αναπνέω δηλαδή σε υψηλότερους όγκους, πέφτει πάρα πολύ, δηλαδή πολύ μικρότερο ποσοστό μπορώ να αντέξω για ώρα. Άρα πολύ συχνά οι ασθενείς μας με υπερδιάταση, όπως είναι οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία να αντέξουν αυτό το φορτίο. Και αυτό το δείξαμε και εμείς στο διδακτορικό μου, όπου ουσιαστικά τι κάναμε. Πήραμε ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούσαν να αποδεσμευτούν από τον αναπνευστήρα και τους μελετήσαμε προοπτικά μέχρι στη φάση που κατάφεραν να αποδεσμευτούν από τον αναπνευστήρα. Και βλέπετε λοιπόν ότι πάρτε τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, τους βλέπετε εδώ, έτσι. Αυτοί οι ασθενείς θέλανε γύρω στο 50% της μεγίστης πνευστικής τους δύναμης και δεν μπορούσαν να αποδεσμευτούν γιατί είχαν, όπως σας είπα, και υπερδιάταση. Βλέπετε, έχουν αύξηση της λειτουργικής υπολοιπόμενης χωρητικότητας κατά 20%. Άρα λοιπόν δεν μπορούσαν να αποδεσμευτούν. Όταν βελτιώθηκαν πάρα πολύ, αυτός ο λόγος έπεσε δραστικά κάτω, μειώθηκε και η υπερδιάταση και τα κατάφεραν. Τι συμβαίνει όταν αυτοί οι ασθενείς έχουν πάρα πολύ υψηλό φορτίο? Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι ουσιαστικά μπαίνουν και κάνουν ταχεία αναπνοή, έτσι, πολύ ταχεία αναπνοή. Από ένα σημείο και πέρα το διάφραγμα μπαίνει σε διαδικασία υψηλού φορτίου και κοπούται, η ηλεκτρομυογραφική του δραστηριότητα αλλάζει, ο λόγος των υψηλών συχνοτήτων προς τις χαμηλές συχνότητες πέφτει, αυτό είναι δείγμα κόπωσης του διαφράγματος και στην αρχή η ταχύπνια αυτή οδηγεί σε αύξηση του καταλεπτών αερισμού, όμως μετά από λίγο κοπούται ο μυς, με αποτέλεσμα ο συνολικός αερισμός πέφτει
και βεβαίως το διοξίδιο ανεβαίνει και κάνω υπερκαπνία. Και βλέπετε ότι ουσιαστικά αν πάρετε τους ασθενείς που έχουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και οι οποίοι θέλουν να έχουν, θέλουμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο λόγος, βλέπετε ότι ουσιαστικά όσο αυτός ο λόγος ανεβαίνει, έτσι, ο λόγος του φορτίου προς την νευρομυϊκή επάρκεια, τόσο φεύγουμε από το φυσιολογικό, έχουν μέτρια υπερκαπνία ή σοβαρή υπερκαπνία. Βλέπετε ότι ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν αδύναμους αναπνευστικούς μυές λόγω υπερδιάτασης, δεν μπορούν να αναπνεύσουν άλλο, είναι πάρα πολύ εργώδης η αναπνοή τους και αναγκάζονται και χαμηλώνουν τον κυψελιδικό τους αερισμό για να μην εξαντλήσουν άλλο τους αναπνευστικούς τους μυές. Κάνουν λοιπόν αυτή την επιλογή, θυσιάζω να έχω αυξημένο διοξίδιο γιατί δεν αντέχουν άλλο οι μύες. Και γιατί δεν αντέχουν? Γιατί το πόσο αντέχει ένας μύς, όπως και η σκελετική μύες, εξαρτάται από το ποια είναι η προσφορά ενέργειας προς τους μύες και ποια είναι η κατανάλωση. Έτσι, η προσφορά ενέργειας εξαρτάται από το να υπάρχουν θρεπτικά συστατικά, να έχω οξυγόνο, επαρκές οξυγόνο, να πηγαίνει με το αίμα στους ιστούς, τον delivery του οξυγόνου, να υπάρχουν θρεπτικά αποθήκες ενέργειας στους μύες, κυρίως γλυκογόνο. Να μπορεί ο μυς να προσλαμβάνει αυτή την ενέργεια και να τη χρησιμοποιεί, να μην υπάρχει δηλαδή σύψη η οποία μπλοκάρει τα μυτοχόνδρια μας και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια, και βεβαίως να υπάρχει επαρκής πνευματική ροή στους αναπνευστικούς μύες. Η δε κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα των αναπνευστικών μυών, η υπερδιάταση μειών ήταν αποτελεσματικότητα, από το πόσο υψηλή πνευματική ροή πρέπει να κάνω, πόσο συνολικό καταλεπτό αερισμό, από το πόσο χρόνο κάνω σύσπαση των εισπνευστικών μειών σε σχέση με το πόσο χρόνο κρατάει η συνολική αναπνοή μου. Όσο περισσότερο κάνω για χρόνο σύσπαση και λιγότερο χρόνο εκπνοής έχω, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας, γιατί οι αναπνευστικοί μύες, οι εισπνευστικοί μύες καταναλούν ενέργεια την ώρα που σύσπονται, και βεβαίως όσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο. Ωραία. Τι συμβαίνει αν η κατανάλωση ενέργειας είναι παραπάνω από την προσφορά? Παθαίνω κόπωση. Τι σημαίνει κόπωση? Σημαίνει ότι ο μυς, εδώ βλέπετε ένα μυ, η δύναμη που μπορεί να αναπτύξει και η συχνότητα ερεθισμού στο εργαστήριο, πηγαίνω ηλεκτρικά και διεγείρω αυτό το μυ. Υπό φυσιολογικές συνθήκες ένας μυς διεγείρεται κάπως έτσι. Από ένα σημείο και πέρα κάνει τετανία, που σημαίνει ότι όσο και να αυξήσω τη διέγερση, έχουν διεγερθεί τα πάντα, δεν υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει επιπέδωση. Τι σημαίνει κόπωση? Σημαίνει ότι πλέον για δεδομένη διέγερση για 20 Hz, 40, 60, 80, 100, έχω πολύ μικρότερη ανάπτυξη δύναμη, άρα ο μυς μου γίνεται πολύ πιο αδύναμος, και την κόπωση τη χωρίζω σε κόπωση χαμηλών συχνοτήτων και σε κόπωση υψηλών συχνοτήτων. Αυτή η κόπωση φεύγει γρήγορα. Αν ξεκουραστεί ο μυς, αν τον βάλετε για παράδειγμα σε μη επερματικό μηχανικό αρισμό, αυτή όμως η κόπωση αργεί. Και εδώ βλέπετε το αντίστοιχο πείραμα. Τι κάνανε? Πήρανε ανθρώπους, τους μέτρησαν το πόση πίεση βγάζει το διάφραγμα αν το ερεθίζεις ηλεκτρικά το φρενικό νεύρο, χωρίς να κάνει ο ασθενής κάποια προσπάθεια. Αυτό λέγεται twitch, διαδιαφραγματική πίεση. Και είδαν λοιπόν ότι είναι γύρω στο 45. Μετά τους έβαλαν να εισπνεύσουν μέσα από αντιστάσεις, όπως είναι μια παρόξενση χαπιάσματος. Οπότε αυτοί κάνανε κόπωση. Και βλέπετε ότι μετά, με τον ίδιο ηλεκτρικό ερεθισμό, έχουν σχεδόν τη μισή ανάπτυξη πίεσης από το διάφραγμα. Αλλά προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Μία ώρα μετά, 8 ώρες μετά, 24 ώρες μετά, δεν έχει επανέλθει η δύναμη στο φυσιολογικό. Αν πάθω λοιπόν κόπωση, αν πάθω κόπωση χαμηλών συχνοτήτων, αργώ να ανανύψω, και γι' αυτό ακριβώς εκεί έχει τεράστια σημασία να υποβοηθούνται οι μύες της αναπνοής προκειμένου να ξεκουραστούν με μη επεμβατικό μηχανικό αρισμό. Όπως είπαμε, μία από τις αιτίες που έχω ανισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και στην κατανάλωση ενέργειας είναι να μην έχω επαρκή αιμάτωση. Βλέπετε εδώ ένα παράδειγμα καρδιογενού σοκ. Τι συμβαίνει? Έχω την έλευση του σοκ, έτσι. Και βλέπετε λοιπόν, αρχικά η ηλεκτρική δραστηριότητα του διαφράγματος, μάλλον πάμε στο φρενικό νεύρο πρώτα, η ηλεκτρική δραστηριότητα του φρενικού νεύρου υπό φυσιολογικές συνθήκες, μπαίνω στο σοκ, υπόταση, επειδή υπάρχει μειωμένη προσφορά ενέργειας, προσπαθεί ο μυς να τα βγάλει πέρα, οπότε μαστιγώνουμε τους μυές, έρχεται από το κέντρο της αναπνοής, μεγαλύτερη ηλεκτρική δραστηριότητα, αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα, άρα σε πιο έντονη σύσπαση. Βλέπετε ότι εδώ η σύσπαση, η διαδιαφραγματική πίεση αυξάνεται. Αλλά όσο περνάει η ώρα, ενώ και
η διέγερση του φρενικού νεύρου αυξάνεται. Η ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα του μυός αυξάνεται, η δύναμη που κάνει ο μυς πέφτει. Κάνω λοιπόν κόπωση του διαφράγματος και αυτό ακολουθείται με υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια. Το ίδιο συμβαίνει και στη συμπτική καταπληξία. Βλέπετε ότι όταν έχω σοκ, αυτό το οποίο συμβαίνει στην αρχή, έχω περισσότερη δραστηριότητα του φρενικού νεύρου, άρα περισσότερο μαστίγωμα από το κέντρο της αναπνοής. Αυτό δίνει περισσότερη ηλεκτρική δραστηριότητα στο μη του διαφράγματος. Παρά τα αυτά, ενώ στην αρχή αυξάνεται η ανάπτυξη διαφραγματικής πίεσης, μετά εξαντλείται ο μυς, κάνει κόπωση και για το μεγαλύτερο ακόμα ερέθισμα πετυχαίνω πολύ λιγότερη ανάπτυξη δύναμης και αυτό αμέσως οδηγεί, όπως βλέπετε, σε υπερκαπνία και οξέωση, σε υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια. Και βεβαίως υπάρχει και η θεωρία ότι ουσιαστικά η χρόνια υπερκαπνία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ανάγκη των ανθρώπων λόγω των μηχανικών ιδιωτήτων του αναπνευστικού τους να αναπνέουν σε κοπογόνο ζώνη, σε ζώνη δηλαδή που θα κάνει κόπωση των αναπνευστικών μειών και να προσαρμόζονται σε αυτό. Έτσι λοιπόν μιλήσαμε για τη σχέση της προσφοράς προς την κατανάλωση ενέργειας. Έτσι. Βλέπετε λοιπόν ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι πόσο είναι το φορτίο σε σχέση με το maximum. Αν λοιπόν αυτό το αντικαταστήσετε με το γνωστό, τη γνωστή ζυγαριά που είναι το φορτίο σε σχέση με το maximum, η πίεση που αναπτύσσω σε κάθε μία ανάσα μου σε σχέση με το maximum, ουσιαστικά αυτές οι δύο ζυγαριές ανάμεσα στην προσφορά και στην κατανάλωση ενέργειας και στο φορτίο και στην ευρωμυϊκή επάρκεια είναι συνδεδεμένες και δημιουργούν ουσιαστικά ένα μηχανικό ανάλογο της ικανότητας ενός ανθρώπου να αναπνέει. Οποτεδήποτε αυτός ο κεντρικός αρμός είναι προς τα πάνω, μπορώ και αναπνέω, δεν κάνω υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια. Αν πέσω προς τα κάτω, κάνω υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια, κάνω αναπνευστική οξέωση. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Με διαφορούς τρόπους. Τα παράδειγμα θα μπορούσε να πάθω παράλυση. Αν πάθω παράλυση, κατευθείαν αυτό φεύγει, κατεβαίνει τελείως κάτω. Πολλές φορές όμως δεν χρειάζεται να πάθω παράλυση. Πάρτε τον ασθενή που έχει χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αυτό τι έχει? Έχει αυξημένο φορτίο στον πνεύμονα, έχει αυξημένο φορτίο αντιστάσεων, έχει μια μυϊκή αδυναμία λόγω υπερδιάτασης, έχει μειωμένη αποτελεσματικότητα των αναπνευστικών μειών. Όλα αυτά μαζί συνδυάζονται, κατεβάζουν αυτό το κεντρικό αρμό προς τα κάτω και κάνω αναπνευστική ανεπάρκεια. Και εδώ βλέπετε όλους τους λόγους που θεωρητικώς μπορούν να επηρεάσουν το drive μας, τη μυϊκή αδυναμία, προβλήματα στην νευρική μεταβίβαση, τι μπορεί να μου αυξήσει το φορτίο του θωρακικού τυχώματος, το φορτίο των αντιστάσεων, το ελαστικό φορτίο του πνεύμονα, τι μπορεί να μου μειώσει την αποτελεσματικότητα των αναπνευστικών μειών και τι μπορεί να μου αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας. Πολλές φορές, πολλά διαφορετικά πράγματα κάνουν το ίδιο αποτέλεσμα, πάνε αυτό το κεντρικό αρμό προς τα κάτω και γι' αυτό και πάρα πολλές φορές στην εντατική θεραπεία, όταν έχουμε ασθενείς οι οποίοι είναι ουριακοί στο να μπορούν να αναπνεύσουν μόνοι τους, να κάνουν winning, προσπαθούμε να διορθώσουμε πολλά διαφορετικά πράγματα που λίγο-λίγο από το καθένα συνεισφέρουν. Ας πούμε, οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές κάνουν μυϊκή αδυναμία. Το να μην είναι καλή θρέψη κάνει μια μυϊκή αδυναμία. Προσπαθείς να μειώσεις την υπερδιάταση και διάφορα άλλα. Προσπαθείς δηλαδή να βάλεις μικρά-μικρά λιθαράκια και να πετύχεις το αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, υπάρχει ουσιαστικά μια σοφία της φύσης. Όταν υπάρχουν έντονες συσπάσεις των αναπνευστικών μειών, ο εγκέφαλος δίνει, και γιατί υπάρχουν έντονες συσπάσεις? Υπάρχουν έντονες συσπάσεις γιατί είναι μεγάλο το φορτίο. Ο εγκέφαλος δίνει ένα μήνυμα στους μύες να πάψουν να συσπώνται πάρα πολύ έντονα, γιατί όταν οι μύες συσπώνται έντονα, παθαίνουν αυτό που βλέπετε εδώ. Τι παθαίνει δηλαδή το διάφραγμα? Κάνει βλάβες. Όπως αν πάτε στο γυμναστήριο και σηκώσετε βάρη ξαφνικά και δεν είστε προπονημένοι, θα δείτε ότι την επόμενη μέρα οι μύες σας θα πονάνε. Το ίδιο είναι και αναπνευστικοί μύες. Παθαίνουν βλάβη. Και μάλιστα, όσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο, τόσο μεγαλύτερη είναι η βλάβη και σε φυσιολογικούς ασθενείς και σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Όσο περισσότερο οξυδοτικό στρες παίρνουμε, εδώ μετράμε το οξυδοτικό στρες με μια τεχνική που λέγεται Electron Spin Resonance. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή εδώ η καμπύλη, τόσο περισσότερο είναι το οξυδοτικό στρες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά παίρνουμε και φλεγμονή μέσα στο διάφραγμα. Εδώ είναι πειραματόζωα. Κάθε μια γραμμούλα είναι ένα πειραματόζωο. Βλέπετε, εισπλέουν 6 ώρες μέσα από αντιστάσεις.
γεμίζει το διάφραγμά τους με διάφορες κυταροκίνες, έντονη φλεγμονή λοιπόν. Αυτό τελεολογικά θα οδηγούσε τους μύες σε εξάντληση και δεν θα μπορούσαμε να αναπνεύσουμε άλλο. Οπότε τι διαλέγει ο ασθενής? Διαλέγει αντί να κάνει φυσιολογική αναπνοή, να κάνει ταχεία και επιπόλαια αναπνοή. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί άμα κάνω επιπόλαια αναπνοή, τότε χρειάζεται να συσπάσω λιγότερο τους μύες της αναπνοής μου, κάνουν μικρότερη σύσπαση, άρα παθαίνουν μικρότερη βλάβη. Άρα λοιπόν οι ασθενείς που έχουν υπερκαπνία, τι έχουν δείξει, προσέξτε να δείτε. Αυτή είναι η φυσιολογική, με τη συνεχή γραμμή είναι η φυσιολογική άνθρωποι. Με τη διακεκομένη γραμμή στο group α είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαπ, αλλά δεν έχουν υπερκαπνία. Ο αναπνεώμενος όγκος, ο χρόνος της αναπνοής, βλέπετε λοιπόν ότι είναι περίπου ίδιος με τους φυσιολογικούς. Αυτοί που έχουν υπερκαπνία, οι χαπίτες πώς είναι? Κάνουν μικρότερο αναπνεώμενο όγκο, επιπόλαια αναπνοή και πολύ πιο γρήγορη. Ταχεία αναπνοή. Rapid shallow breathing, ταχεία επιπόλαια αναπνοή. Ποιο είναι το κόστος? Υπερκαπνία. Γιατί στην ταχεία και επιπόλαια αναπνοή τι συμβαίνει? Αφού η αναπνοή μου γίνεται επιπόλαια, το tidal volume μειώνεται, το dead space παραμένει το ίδιο, αλλά αυτός ο λόγος αυξάνεται. Αν αυτός ο λόγος αυξηθεί, αφαιρείται κάτι λιγότερο από εδώ, άρα όλο αυτός ο παρανομαστής μεγαλώνει, άρα το διοξίδιο αυξάνει. Γι' αυτό παθαίνω λοιπόν υπερκαπνία όταν κάνω ταχεία και επιπόλαια αναπνοή. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο πώς ορίζουμε την αναπνευστική οξέωση, η οποία γίνεται με το μηχανισμό που σας είπα. Η αναπνευστική οξέωση είναι οξέωση και βεβαίως αυξημένο διοξίδιο. Επίσης, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι άμα έχω οξέωση και αυξημένα αντιτανθρακικά, προφανώς έχω αναπνευστική οξέωση. Θα ήθελα να πω ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες, όταν ανεβαίνει το διοξίδιο, δεν μπορεί το ίδιο το σύστημα των αντιτανθρακικών να είναι buffer και μένουν μόνο τα υπόλοιπα αριθμιστικά διαλύματα για να είναι buffers, δηλαδή μένουν οι πρωτεΐνες μας, το φωσφορικό οξύ, η θυκή, η ρίζα, τα non-bicarbonate buffers για να κάνουν το buffering. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι προσπαθούμε να αναγεννήσουμε τα αντιτανθρακικά που χάνονται και γι' αυτό κατακρατούν οι νεφροί μου αντιτανθρακικά. Και οι νεφροί κάνουν αυξημένη επαναρρόφηση διτανθρακικών στο εγγύσες πειραμένο σωληνάριο. Βλέπετε ότι όσο αυξάνεται το διοξίδιο, οξέως έχω μια πολύ μικρή αύξηση. Χρονίως όμως, δηλαδή στις 2-3 μέρες, αρχίζω να έχω πολύ μεγάλη επαναρρόφηση. Αυτός είναι ο λόγος που στην χρόνια αναπνευστική οξέωση έχουμε κατακράτηση διτανθρακικών. Αυτό δηλαδή το οποίο συμβαίνει, αν μείνει το διοξίδιο αυξημένο, και εδώ είναι ο χρόνος σε μέρες. Βλέπετε ότι σιγά σιγά τα αντιτανθρακικά μου στο πλάσμα αρχίζουν και αυξάνονται πολύ, έτσι, εξαιτίας του ότι οι νεφροί μου κατακρατούν. Και βλέπετε πώς συνδέεται η αύξηση του διοξιδίου στο αίμα με την αύξηση των αντιτανθρακικών, οξέως και χρονίως. Πρακτικός οξέως για κάθε ένα χιλιοστό ισοδύναμο, μάλλον για κάθε 10 που ανεβαίνουν το διοξίδιο, ανεβαίνουν ένα τα αντιτανθρακικά. Κυρίως είναι από την εξίσωση του Hasselbalch και ελάχιστη κατακράτηση παραπάνω διτανθρακικών. Όταν γίνει χρόνια η κατάσταση, για κάθε 3,5, για κάθε 10 που ανεβαίνει το διοξίδιο, με συγχωρείτε, έχω 3,5 κατακράτηση διτανθρακικών. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο κανόνας. Υπάρχουν νορμογράμματα με τα οποία μπορείτε να βρείτε την αναπνευστική οξέωση, να συνδέουν τα αντιτανθρακικά, το pH και τις τιμές του διοξιδίου, αλλά υπάρχει και αυτός ο απλός κανόνας που είναι πολύ πιο εύκολος, 11 οξέως, 13,5 χρονίως, και με βάση αυτό μπορείτε να κάνετε πανεύκολα την προσέγγιση. Δηλαδή, αν έχω αυξημένο διοξίδιο και τα αντιτανθρακικά μου είναι αυξημένα κατά 1 για κάθε 10 που αυξάνεται το διοξίδιο, έχω μεταβολική έχω αναπνευστική οξέωση, οξία αναπνευστική οξέωση. Όταν είναι για κάθε 10 έχω αύξηση 3,5, έχω χρόνια αναπνευστική οξέωση. Όταν είναι παραπάνω από 3,5, τι σημαίνει? Ότι υπάρχει μια άλλη αιτία πέρα από που μου αυξάνεται τα αντιτανθρακικά πάνω από το 3,5, άρα συνυπάρχει μεταβολική οξέωση. Εδώ είναι λάθος το συνυπάρχει, με συγχωρείτε, είναι σκέτη αναπνευστική οξέωση, είναι οξία αναπνευστική οξέωση. Και όταν
είναι κάτω από ένα η μεταβολή, τότε υπάρχει μια αιτία που μειώνει τα αντιταρθρακικά μου. Ποια αιτία μπορεί να μου μειώνει τα αντιταρθρακικά μου? Η μεταβολή και ο ξέρος. Τώρα, τι συμβαίνει αν είναι ανάμεσα στο 1 και στο 3,5 αντιρρόπηση η σχέση ανάμεσα στο διοξίδιο και στα αντιταρθρακικά? Τότε υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Το ένα είναι να είμαι από τη φάση της οξίας αναπνευστικής οξέωσης στη φάση της χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης, να είμαι στη φάση μετάβασης. Το άλλο είναι να έχω χρόνια αναπνευστική οξέωση και ταυτόχρονα μία μεταβολική οξέωση που μου το ρίχνει, μου ρίχνει λίγο τα αντιταρθρακικά, ή να έχω οξία αναπνευστική οξέωση και να έχω μία μεταβολική αλκάλωση που μου ανεβάζει τα αντιταρθρακικά. Αυτό θα το δείτε πάρα πολύ καλά εκ των υστέρων στα παραδείγματα που θα σας πει ο κύριος Χιλάς. Πάμε και στην αναπνευστική αλκάλωση που είναι το αντίστροφο, αυξημένο pH και χαμηλό διοξίδιο. Εδώ ισχύουν τα αντίστροφα. Έχω υπεραερισμό, οπότε έχω πτώση του διοξιδίου. Και βεβαίως πλέον εδώ είμαστε στο κομμάτι της καμπύλης που σας έδειξα πριν, που είμαστε κάτω από τα 40 μιλιμέτρη λυσίδρα αργύρου, οπότε μειώνεται η επαναρρόφηση αντιταρθρακικών από τον εγγύσεις πειραμένο σωληνάριο του νεφρού. Άρα τι κάνω? Χάνω αντιταρθρακικά, τα αντιταρθρακικά μου μειώνω. Τώρα, πώς μπορώ να έχω αναπνευστική αλκάλωση? Πρώτον, μπορώ να έχω αύξηση του output από το κέντρο της αναπνοής που βρίσκεται στο τέλεχός μου. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα διέγερσης των χημοϋποδοχέων μου. Οι κύριοι χημοϋποδοχείς μου είναι τα κορωτητικά μου σωμάτια, η περιφερική χημοϋποδοχής μου, τα κορωτητικά μου σωμάτια, πολύ λιγότερο τα ορτικά σωμάτια. Κάνουν sensing και του χαμηλού οξυγόνου και του διοξιδίου. Βεβαίως υπάρχουν και οι κεντρικοί χημοϋποδοχείς. Θα μιλήσουμε για αυτούς σε λίγο. Κυρίως λοιπόν από τα καροτιδικά σωμάτια με τον νεύρο του καροτιδικού κόλπου και πολύ λιγότερο από τα αορτικά σωμάτια με το πνευμονογαστρικό, παίρνω πληροφορίες για το πόσο είναι το οξυγόνο μου και ταυτόχρονα και το πώς είναι η φλεγμονή στον ανθρώπινο οργανισμό, και εξαιτίας αυτού μπορώ και έχω feedback στο κέντρο της αναπνοής, το οποίο ρυθμίζει ανάλογα το τι πρόκειται να κάνει. Υπάρχουν και οι κεντρικοί χημοϋποδοχείς. Η διαφορά τους είναι ότι αυτοί είναι ευαίσθητοι μόνο στο διοξίδιο, δεν είναι στο οξυγόνο, δεν ανιχνεύουν υποξεμία. Άρα λοιπόν οι περιφερικοί μου χημοϋποδοχείς ανιχνεύουν και υποξεμία και υπερκαπνία. Το 1 τρίτο περίπου της ανταπόκρισης στην υπερκαπνία γίνεται στους περιφερικούς χημοϋποδοχείς, τα άλλα 2 τρίτα στους κεντρικούς χημοϋποδοχείς. Να σας θυμίσω ότι, μισό λεπτό, σε παίρνω σε 2 λεπτά. Οκ. Λοιπόν, να θυμίσω λίγο ότι η υποξεμία που νομίζουμε ότι είναι συχνά αίτιο για να έχει κάποιος ταχύπνια, για να αρχίσει να αυξάνει τον αερισμό μας, πρέπει να πέσει αρκετά το διοξίδιο, αρκετά το οξυγόνο, έτσι, υπό φυσιολογικές συνθήκες. Το οξυγόνο πρέπει να πέσει κάτω από το 60 για να έχω κάποια στοιχειώδη αύξηση και κανονικά κάτω από το 50 και μόνο μετά από το 40 αρχίζει να γίνεται εκθετικό. Και τούτο διότι όταν αυξάνει ο αερισμός ρίχνει το διοξίδιο και αυτό δρά κατασταλτικά στο κέντρο της αναπνοής. Βλέπετε, αν μπορούσα να κρατήσω με πειραματική συσκευή σταθερά το διοξίδιο και έριχνα το οξυγόνο μου, θα ανέβαινε κατακόρυφα ο ορισμός μου από την υποξεμία. Αυτό είναι αποτέλεσμα της διέγερσης των περιφερικών χημοϋποδοχέων. Αν λοιπόν βλέπετε έναν άρρωστο ο οποίος έχει 70 οξυγόνο στον αέρα και έχει ταχύπνια, η ταχύπνια του δεν οφείλεται στο οξυγόνο, έτσι. Οφείλεται στο ότι η φλεγμονή που έχει, για παράδειγμα, στο πνευμονικό παρένθυμα διεγείρει διάφορους υποδοχείς. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ο πνεύμονας μας είναι γεμάτος υποδοχείς. Έχει irritant receptors, ερεθιστικούς υποδοχείς, υποδοχής έξω από τα τριχοειδή που λέγονται JAK-στα, capillary receptors, και οι οποίοι διεγείρονται από το είδημα, από τη φλεγμονή, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και πάνε στο κέντρο της αναπνοής. Το ίδιο συμβαίνει και από τις υποδοχείς που έχουμε στους βρόγχους, μέχρι και υποδοχείς στο ανώτερο αναπνευστικό μου. Προφανώς μπορώ να διεγείρω το κέντρο της αναπνοής από το φλοιό μου, έτσι, αλλά και από το διάφραγμα και από τους μύες. Και όλο αυτό κάνουν ένα output που πηγαίνει στους μύες αναπνοής, στο διάφραγμα και στους μεσοπλεύριους. Βλέπετε λοιπόν ότι το κέντρο της αναπνοής δέχεται από διάφορα όργανα ερεθίσματα, έτσι, και μπορεί να
να πω εγώ με τον εγκέφαλό μου κάνω υπερερισμό, έτσι, να κάνω εκούσιο υπερερισμό, μπορεί να πάρω από τους χημειοποδοχείς μου, όταν έχω ξέωση, όταν έχω υπερκαπνία ή υποξεμία, μπορώ να πάρω ανασταλτικά μηνύματα από το αναπνευστικό μου σύστημα, υπάρχει το περίφημο Herring Brewer Reflex, όταν φουσκώνει πάρα πολύ αυξάνεται ο όγκος, κάνω αρνητικό, έχω μικρό αυτό το αντανακλαστικό στον άνθρωπο. Κυρίως όμως μπορώ και από το δέρμα και από τους μύες μου να διεγείρω το κέντρο της αναπνοής μου για να κάνω αναπνευστική αλκάλωση. Άρα λοιπόν υπεραερισμό και άρα αναπνευστική αλκάλωση μπορώ να κάνω με πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, μπορεί να είναι αμυγός συμπεριφερειολογικό, να οφείλεται σε δύσπνοια, σε φάρμακα που έχω πάρει και σε όλα τα άλλα τα οποία είπαμε, πολύ συχνή στην εγκυμοσύνη λόγω των ορμονών που εκκρίνονται, λόγω φλεγμονής που γίνεται στο πνευμονικό παρένχημα ή στα πνευμονικά αγγεία με τα διάφορα capillary receptors, μπορεί να υπάρξει στην πνευμονική εμβολή, στην κυψελιδίτιδα, την ενοπητικό κυψελιδίτιδα, την πνευμονική υπέρταση και ούτω καθεξής. Πώς κάνουμε διαγνωστική προσέγγιση? Εδώ πάλι βρίσκουμε τη σχέση ανάμεσα στο διοξίδιο και στα διτανθρακικά. Έχουμε πτώση του διοξιδίου και θέλουμε να δούμε πώς είναι η πτώση των διτανθρακικών. Αν η πτώση των διτανθρακικών είναι 2 χιλιοστό ισοδύναμα ένα λίτρο από το 24 για κάθε 10 πτώση του διοξιδίου από το 40, μιλάμε για οξία αναπνευστική αλκάλωση. Αν είναι 4, μιλάμε για χρόνια αναπνευστική αλκάλωση. Άρα ο κανόνας 1 προς 3,5, 1 προς 1, 10 προς 1 και 10 προς 3,5 που ήταν στην αναπνευστική οξέωση γίνεται 12 και 14 στην αναπνευστική αλκάλωση. Αν είναι πάνω από 4 η πτώση, υπάρχει κάτι άλλο που μου ρίχνει τα μπιτανθραϊκά, αυτό που μου ρίχνει τα μπιτανθραϊκά λέγεται πάντα μεταβολική οξέωση. Αν είναι λιγότερο από 2, είναι προφανές ότι υπάρχει κάτι που μου ανεβάζει τα μπιτανθραϊκά και δεν μου τα αφήνει να πέσουν τουλάχιστον στο 2. Τι μου ανεβάζει τα μπιτανθραϊκά, μια συνυπάρχουσα μεταβολική αλκάλωση. Και αν είναι ανάμεσα στα 2 και στα 4, είμαστε ακριβώς πάλι είτε σε περίοδο μετάβασης από την οξία στη χρόνια ή έχω χρόνια μεικτή διαταραχή, δηλαδή έχω χρόνια αναπνευστική αλκάλωση και μία αιτία που με ανεβάζει τα διτανθρακικά, που λέγεται μεταβολική αλκάλωση, ή έχω οξία αναπνευστική αλκάλωση και μία αιτία που μου κατεβάζει τα διτανθρακικά κι άλλο, η οποία είναι η μεταβολική οξέωση. Νομίζω ότι κάπου εδώ έχω τελειώσει και είμαι έτοιμος να δεχτώ όποια ερώτηση θέλετε ή όποια απορία. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή, για την εισήγηση για τις αναπνευστικές διαταραχές. Νομίζω ότι το αρχικό κομμάτι της ομιλίας σου για την αναπνευστική ανεπάρκεια ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την κατανόηση των αναπνευστικών διαταραχών της οξυοβασικής ισορροπίας. Δεν βλέπω στο chat κάποια ερώτηση. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να περιμένουμε ένα λεπτό, μήπως υπάρξει κάποια ερώτηση, αφού δεν θα σε έχουμε μαζί μας λίγο πιο μετά, με τα παραδείγματα. Αν υπάρχει από τους συναδέλφους που παρακολουθούν κάποια ερώτηση για τον κύριο Βασιλακόπουλο, παρακαλώ να τεθεί στο chat τώρα. Πέτρο, θα μπορούσε κάλλιστα, όποιος θέλει, να τη στείλει και αργότερα. Και είτε με τον προωθείτε ή δίνετε το τηλέφωνο μου στον συνάδελφο και την απαντάω και διαζώσεις. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τότε. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι, αλλά αν προκύψει θα γίνει με τον τρόπο που είπαμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αφού ολοκληρώσαμε με τις αναπνευστικές διαταραχές, περνάμε στο δεύτερο κομμάτι, που είναι οι μεταβολικές διαταραχές της οξυοβασικής ισορροπίας. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε για την εισήγηση αυτή μαζί μας τον κύριο Βασιλιάδη. Ο Γιάννης Βασιλιάδης είναι αναπληρωτής καθηγητής πνευμονολογίας θετικής θεραπείας και θα μας εισαγάγει στις έννοιες της μεταβολικής οξέωσης και της μεταβολικής αλκάλωσης. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιάννης.
Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον κύριο Βασιλιάδη. Είναι στο, όπως ξέρετε, στο νοσοκομείο. Το γνωρίζω, είναι σε ημέρα εφημερίας. Είμαστε και στα... Είμαστε και 5 λεπτά περίπου, 3 με 5 λεπτά νωρίτερα. Φαντάζομαι ότι από στιγμή σε στιγμή θα συνδεθεί, γιατί μου το είπε και εμένα ότι εφημερεύει και ήταν... θα συνδεθεί από το νοσοκομείο. Οπότε ας του δώσουμε 1-2 λεπτά. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μετά από τις μεταβολικές διαταραχές με παραδείγματα οξιοβασικής ισορροπίας, τα οποία θα αφορούν και τις αναπνευστικές και τις μεταβολικές διαταραχές. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και στην πράξη αυτά που ακούσαμε, που θα έχουμε ακούσει στη θεωρία. Είναι σαφές ότι υπάρχουν διάφορες σχολές στον τρόπο προσέγγισης της οξιοβασικής ισορροπίας. Όλες έχουν και τα υπέρ τους και τα κατά τους. Ας δώσουμε 2 λεπτά στον κύριο Βασιλιάδη να συνδεθεί. Μάλλον τον βλέπω ότι είναι συνδεδεμένος, άρα λογικά από στιγμή σε στιγμή θα μπορεί να ξεκινήσει και την εισήγηση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την Πνευμονολογική Εταιρεία για την πρόσκληση. Να καλημερίσω και εγώ τους συμμετέχοντες, τους συναδέλφους. Ακούγομαι καλά? Συνεχίστε, ακούγεστε μια χαρά. Ωραία, ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, οπότε θα μιλήσουμε για τις μεταβολικές οξιοβασικές διαταραχές. Πριν προχωρήσουμε να αναφερθούμε στις οξιοβασικές διαταραχές, τις μεταβολικές, θα πρέπει να αναφέρουμε κάποια πραγματάκια που αφορούν το μεταβολισμό. Να πούμε λοιπόν ότι κατά τον μεταβολισμό παράγονται οξέα συνήθως στον οργανισμό, τα οποία θα πρέπει να αποβάλουμε. Παράγεται το πτυτικό οξύ, έτσι το διοξίδιο του άνθρακα κατά κύριο λόγο από το μεταβολισμό των λιπών και των υδατανθράκων, και το οποίο αποβάλλεται όπως είναι γνωστό από τους πνεύμονες, η δε πρωτοπαθής μεταβολή του συνιστά τις πρωτοπαθείς αναπνευστικές οξιοβασικές διαταραχές, η μεταβολή δηλαδή της μερικής πίεσης του στον οργανισμό, στο πλάσμα, στο αίμα, και παράγονται και άλλα οξέα μη πτυτικά που δεν πετούν, δηλαδή οξέα τα οποία όμως θα πρέπει να αποβάλει ο οργανισμός δια των νεφρών. Αυτά παράγονται κυρίως κατά το μεταβολισμό των πρωτεϊνών. Να πούμε εδώ ότι ο μεταβολισμός κατά το μεταβολισμό των χορταρικών, ας το πούμε έτσι, των φρούτων, ας το πούμε έτσι, μπορεί να όχι οξέα, αλλά το αντίθετο, μπορεί να έχουμε παραγωγή κατά το μεταβολισμό των οργανικών ανιώτων που αυτά περιέχουν διταθρακικών. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε φορτίο οξέων, το οποίο θα πρέπει ο οργανισμός να αποβάλει, όπως είπαμε. Τώρα, πώς γίνεται η αποβολή, είπαμε, για το πτυτικό οξύ, το οποίο παράγεται περίπου 13.000 χιλιοστό ισοδύναμα, ημερησίως πρέπει να αποβάλουμε διοξιδίου δια των πνευμόνων. Ποιο είναι το φορτίο οξέως όμως, το οποίο θα πρέπει να αποβάλουμε, το μη πτυτικό οξέων δια των νεφρών? Το φορτίο αυτό έχει υπολογιστεί σε περίπου 1 χιλιοστό ισοδύναμο ανά κιλόβαρου σώματος την ημέρα. Εντάξει. Δηλαδή ένα άτομο το οποίο είναι περίπου 60 κιλά θα πρέπει να αποβάλει δια των νεφρών περίπου 60 χιλιοστό ισοδύναμα μη πτυτικών οξέων δια των νεφρών. Σε αυτό το φορτίο θα πρέπει να προσθέσουμε και ένα έμεσο, όπως έχει ονομαστεί, φορτίο οξέως, το οποίο αυτό αφορά την απαραίτητη επαναρρόφηση σε αυξημένη ποσότητα των διτανθρακικών από τον νεφρό, έτσι ώστε να καλυφθεί η ποσότητα των διτανθρακικών που έχουμε χάσει από, με τα κόπρανα, από το γαστεντερικό. Και αναφέρεται ως έμεσο φορτίο οξέως, διότι ουσιαστικά η επαναρρόφηση διτανθρακικών από τα νεφρικά σωληνάρια γίνεται ταυτόχρονα με την αποβολή πρωτονίων. Δηλαδή είναι μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να ξεχωριστεί. Αποβάλλουμε πρωτόνια, επαναρροφώνται διτανθρακικά. Με ποιο τρόπο τώρα αποβάλλεται αυτό το φορτίο οξέως από τους νεφρούς?
οι βασικοί τρόποι που αναφέρονται είναι πρώτον η παραγωγή αμμονίου και η αποβολή του διά των ούρων συνοδευόμενο από ένα συνοδευτικό ανιόν που μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη χλώριο στις περισσότερες περιπτώσεις γενικά της οξέωσης ή τα ανιόντα των οξέων που έχουν προκαλέσει την οξέωση. Έτσι, και βλέπουμε ότι αυτός ο μηχανισμός ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό της αποβολής πρωτονίων δια των νεκρών και μπορεί να φτάσει σε συνθήκες οξεώσεως σε πολύ υψηλές, έχει πολύ μεγάλη δυνατότητα. Και υπάρχει και η αποβολή αυτού που λέμε τιτλοποιούμενη οξύτητα, έτσι στα ούρα, είναι η αποβολή, είναι οι buffers που βρίσκονται στα οροφόρα σωληνάρια εκεί, είναι το θηϊκό οξύ κυρίως και το φωσφορικό, το θηϊκό λιγότερο και κυρίως το φωσφορικό. Δηλαδή το μονόξινο φωσφορικό οξύ μετατρέπεται σε δισόξινο φωσφορικό οξύ και με αυτόν τον τρόπο αποβάλλεται φορτίο οξέως δια των νεφρών. Αυτός ο μηχανισμός όμως δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα, διότι όταν τα ούρα γίνουν πολύ όξινα, πέσει ας πούμε το pH τους κάτω από 5, στο 5 ή κάτω από 5, τότε η μεγαλύτερη ποσότητα ή όλη ποσότητα του μονόξινου φωσφορικού έχει μετατραπεί σε δισόξινο και η αντίδραση αυτή θα σταματήσει. Ο τρόπος όμως, είπαμε, που είναι αυτός που θεωρείται ο κύριος για την αποβολή του φορτίου οξέως από τους νεφρούς, είναι η αποβολή του αμμονίου. Πώς γίνεται, ποιος είναι ο μηχανισμός? Ο μηχανισμός είναι η απαμείνωση ενός αμινοξέως στο νεφρό, της γλουταμίνης, από όπου παράγεται αμμονία. Και η αμμονία αυτή δεσμεύει είτε στο κυταρόπλασμα των επιθυλιακών κυτάρων των ουροφόρων σωληναρίων ένα πρωτόνιο, είτε στον αυλό των ουροφόρων σωληναρίων. Δεν έχει σημασία, και σχηματίζεται το αμμόνιο, το οποίο, όπως είπαμε, αποβάλλεται δια των ούρων. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση που έχουμε αποβολή αμμονίου δια των ούρων, υπάρχει αναγέννηση, βλέπετε εδώ, για κάθε λοιπόν μόριο γλουταμίνης. Αν αποβληθούν δια των ούρων δύο αμμόνια αποβάλλονται, γίνεται ταυτόχρονα και σχηματίζονται δύο διτανθρακικά. Αν αποβληθούν δια των ούρων, λοιπόν, είπαμε τα αμμόνια, σχηματίζονται και δύο μόρια διτανθρακικού, τα οποία ουσιαστικά καλύπτουν την απώλεια διτανθρακικού, η οποία υπάρχει, η οποία δημιουργήθηκε με την εξουδετέρωση των οξέων που έχουν προκαλέσει την συγκεκριμένη μεταβολική οξέωση. Εντάξει. Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι, κατά αυτή λοιπόν τη διαδικασία έχουμε και μια έτσι αναγέννηση των διτανθρακικών που είχαν καταναλωθεί. Στην περίπτωση όμως που τα αμμόνια αυτά δεν περάσουν στο αίμα, δηλαδή δεν αποβληθούν με τα ούρα, να επαναλάβω εδώ ότι η αποβολή τους γίνεται με ένα συνοδευτικό ανιόν, τότε σε αυτή λοιπόν την περίπτωση μπορεί να μεταφερθούν πάλι στο ΥΠΑΡ, όπου εκεί μετέχουν στο σχηματισμό ουρίας, μηχανισμός κατά τον οποίο, αντίδραση κατά την οποία, όπως βλέπετε, παράγονται και δύο πρωτόνια, κάτι το οποίο ουσιαστικά έτσι αναιρεί την ωφέλιμη δράση, δηλαδή αυτή το σχηματισμό των δύο διτανθρακικών μορίων διτανθρακικού που έλαβε χώρα κατά την απαμείνωση της γλουταμίνης. Επίσης να πούμε εδώ ότι για τον μηχανισμό αυτό για να λειτουργήσει, δηλαδή για να γίνει απαμείνωση της γλουταμίνης και να παραχθούν αμμόνια και διτανθρακικά, χρειάζεται ADP, δηλαδή γίνεται και παραγωγή ATP, αυτό μπορεί να βρεθεί από τη λειτουργία του νεφρού που καταναλώνει ATP. Και ποια είναι η κυριότερη λειτουργία? Η επαναρρόφηση των διαφόρων ηλεκτρολυτών, κυρίως νατρίου, αλλά και του ύδατος. Άρα λοιπόν, για να γίνει αυτός εδώ ο μηχανισμός, θα πρέπει να λειτουργεί καλά και ο νεφρός, να έχουμε λοιπόν και σωστή νεφρική λειτουργία. Εδώ βλέπετε και με περισσότερες λεπτομέρειες τον μηχανισμό αποβολής των αμμονίων. Είπαμε ότι έχουμε απαμείνωση της γλουταμίνης. Για κάθε μόρο γλουταμίνης παράγονται δύο αμμόνια και δύο διτανθρακικά. Είναι απαραίτητο όμως αυτά τα μόρια του αμμονίου, τα οποία εξέρχονται, μπορεί να εξέρθουν μέσω του αντιμεταφορέα νατρίου πρωτονίων, αντικαθιστώντας το πρωτόνιο, έτσι, είτε και να εξέρθει αμμονία μέσα στον αυλό του σωληναρίου, οπότε εκεί να δεσμεύσει το πρωτόνιο.
Έτσι, και αυτό θα αποβληθεί στη συνέχεια στα ούρα. Βέβαια, ο μηχανισμός είναι λίγο πιο περίεργος από ό,τι έτσι απλά τον ανέφερα, διότι ουσιαστικά στο παχύανιό σκέλος της αγγείλης του Χένλε γίνεται, και στον άπονεφρόνα γενικά, γίνεται επαναρρόφηση του αμμονίου και στη συνέχεια επαναπέκριση του, βλέπετε, στα αθρηστικά σωληνάρια μέσω των κάποιων διάβλων, τέλος πάντων, μέσω ρέζους γλυκοπρωτεϊνών, κυρίως σε και η ΜΠ κτλ. Να μην πω όμως σε τέτοιες λεπτομέρειες. Και είναι απαραίτητο να μπορέσει να γίνει αυτή η επαναρρόφηση αλλά και η επαναπέκριση του αμμονίου να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά για την τελική απομάκρυση των ιόντων αμμονίου στα ουροφόρα σωληνάρια. Εκτός από αυτήν την απέκριση αμμονίου, απέκριση αποβολή πρωτονίων, αλλά και διταθρακικών, ανάλογα με το αν θα πρέπει να αντιδράσει ο νεκρός σε μια μεταβολική οξέωση ή σε μια μεταβολική αλκάλωση, οπότε θα πρέπει να αυξηθεί η αποβολή των διταθρακικών, γίνεται και στα εμβόλυμα κύτταρα, στα αθρηστικά σωληνάρια, όπου εδώ ο μηχανισμός αποβολής αφορά μια αντλία τεπεάσης, μπορεί να είναι και κάλιο. Εντάξει, βλέπετε ότι με μια αυτή την αντλία τεπεάσης αποβάλλονται πρωτόνια και είναι ο ένας μηχανισμός που υπάρχει και στα κύτταρα, τα επιθυλιακά, στα εγγύς ουροφόρα σωληνάρια. Βλέπετε, βγαίνει το πρωτόνιο, δεσμεύει το διταθρακικό. Το διταθρακικό στη συνέχεια διασπάται σε διοξίδιο του άνθρακα και νερό. Αυτά, το διοξίδιο του άνθρακα ξαναμπαίνει μέσα στο κυταρόπλασμα του επιθυλιακού κυτάρου εκεί, του εμβολήμου κυτάρου. Και με καρβονική ανιδράση δίνει ανθρακικό οξύ που διασπάται στη συνέχεια σε πρωτόνια για να ακολουθεί η διαδικασία. Μπορεί να είναι και μία αντλία τεπεάσης που έχει να κάνει και με το κάλιο, βλέπετε εδώ. Και διταθρακικά τα οποία επαναρροφώνται στο αίμα με έναν αντιμεταφορέα που αφορά το χλώριο. Αυτά είναι για τα α εμβόλυμα που απεκρίνουν κύτταρα, που απεκρίνουν οξέα. Για τα β εμβόλυμα κύτταρα, αυτός ο αντιμεταφορέας κλωρίου που ονομάζεται πεντρίνη σε αυτά τα κύτταρα και που έχει να κάνει με την αποβολή διταθρακικών και την επαναρρόφηση κλωρίου, βρίσκεται στην πλευρά αυτή του κυτάρου που βλέπει προς το ουροφόρο σωληνάριο. Βλέπετε εδώ πέρα πώς γίνεται. Έτσι λοιπόν, για να απαντήσει, παραδείγματος χάρη, σε μια οξέωση ο νεφρός, εντάξει, πώς απαντά, αυξάνοντας στα εγγύς ουροφόρα σωληνάρια την απέκριση πρωτονίων, αυτή η αύξηση απέκριση πρωτονίων, η οποία γίνεται μέσω μιας αντλίας ατεπεάσης, όπως είδατε και προηγουμένως, ή με αντιμεταφορέα με νάτριο, διεγείρεται από την ενδοκυτάρια οξέωση. Βέβαια, αυτή η διέγερση ενδοκυτάριας οξέωσης μπορεί να διαμεσολαβεί η δράση που έχει στην απέκτηση πρωτονίων μπορεί να διαμεσολαβείται και πιθανά έτσι γίνεται από την ενδοθυλίνη που παράγεται και από τα επιθυλιακά κύτταρα και τα ενδοθυλιακά κύτταρα έτσι, και την δράση των γλυκοκορτικοειδών. Και τα δύο αυτά δρούν αφενός στους υποδοχείς αποβολής πρωτονίων που υπάρχουν στην πλευρά του επιθυλιακού κυτάρου που βλέπει προς το ουροφόρο σωληνάριο, αντιμεταφορέας με νάτριο, παραδείγματος χάρη η αντλία τεπεάσης, ή και στον μεταφορέα, το συμμεταφορέα των διταθρακικών που υπάρχει στη βασική μεμβράνη, θα τη δούμε στην επαναρρόφηση διταθρακικών όταν μιλήσουμε για τη μεταβολική αλκάλωση αναλυτικότερα, έτσι, που μέσω αυτού του συμμεταφορέα γίνεται απορρόφηση νατρίου και διταθρακικών. Επίσης, αυξάνοντας την παραγωγή αμμονίας, που επίσης είναι κάτι το οποίο διεγείρεται από την ενδοκυτάρια οξέωση και τα γλυκοκορτικοειδή, ενώ η ενδοκυτάρια οξέωση μειώνει την επαναρρόφηση μέσω της παραθορμόνης του φωσφορικού στα ουροφόρα σωληνάρια, με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερο φωσφορικό που μπορεί να δράσει ως μπάφερ στα ουροφόρα σωληνάρια και να αυξηθεί αυτό που λέμε διπλοποιούμενη οξύτητα στα ούρα. Στον άπονεφρόνα τώρα έχουμε αυξημένη έκριση πρωτονίων, επίσης την οποία διεγείρει η ενδοκυτάρια οξέωση και επίσης είναι μια διαδικασία, ένας μηχανισμός που διαμεσολαβείται από την ενδοθυλίνη και τα γλυκοκορτικοειδή
Ενώ έχουμε και αυξημένη επαναρρόφηση δίτα θρακικών μέσω της απέκρισης, βλέπετε εδώ είναι η ρέτουσα γλυκο πρωτεΐνη που διαμεσολαβεί αυτή την απέκριση αμμονίου και της τιτλοποιούμενης οξύτητας. Το συνολικό renal net acid η αποβολή τέλος πάντων που γίνεται όπως βλέπουμε λοιπόν με την αποβολή αμμονίου, έτσι, τυλοποιούμενη οξύτητα και την αυξημένη επαναρρόφηση των διτανθρακικών. Μείον μάλλον εδώ την αποβολή των διτανθρακικών, αν αυτή λαμβάνει χώρα. Τώρα, εκτός από τη φυσιολογία που πολύ λακωνικά αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν και να μεταβάλουν την renal net acid excretion, δηλαδή την αποβολή της, την αποβολή των οξέων από τον νεφρό. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες? Είναι πρώτα-πρώτα η κατάσταση του όγκου, δηλαδή το αν είναι μειωμένος παραδείγματος χάρη ή αυξημένος όγκος του εξοκυταρίου χώρου. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυτό διαμεσολαβείται από την αγγιοτενσίνη 1 και την αλδοστερόνη. Εντάξει. Εάν υπάρχει λοιπόν συστολή του ενδοκυταρίου όγκου, αυξάνεται η δράση αγγιοτενσίνης και της αλδοστερόνης, που αντίστοιχα οδηγούν η μεν αγγιοτενσίνη στα εγγύς οροφόρα σωληνάρια αλλά και στον απονεφρόνα, ενώ η αλδοστερόνη κυρίως στα από οροφόρα σωληνάρια και στα θρηστικά σωληνάρια, οδηγούν λοιπόν σε αυξημένη απέκριση του φορτίου του οξέως. Ο υπεραλδοστερονισμός, επίσης στα από σωληνάρια και στα θρηστικά σωληνάρια, και υποκαλιεμία. Έτσι. Υποκαλιεμία και στα πρόστια σωληνάρια, αλλά και στα εμβόλυμα κύτταρα, στα θρηστικά σωληνάρια, οδηγεί σε αυξημένη απέκριση, γενικά σε όλο τον νεφρόνα δηλαδή, το χαμηλό κάλιο οδηγεί σε αυξημένη απέκριση φορτίου οξέως. Το αντίθετο κάνει η υπερκαλιεμία, έχει αποδειχθεί μόνο για τα εγγύς σωληνάρια, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δράει και, πιθανότητα θα δράει και στα άπο. Έτσι, η έκπτυξη του όγκου του εξωκυταρίου χώρου και ο υποαλδοστερονισμός. Αυτά οδηγούν σε μείωση της απέκρισης οξέως από τον νεφρό. Renal net acid excretion. Λοιπόν, να σταθούμε λίγο εδώ. Είδαμε κυρίως για οξέωση, αλλά γενικότερα τη φυσιολογία περίπου, έτσι όπως τη διδάσκονται φοιτητές αλλά και γιατροί, σχετικά με την διαχείριση των διαταραχών της οξοβασικής ισορροπίας από τον νεφρό, που είναι το εργοστάσιο, θα λέγαμε, που αναλαμβάνει τελικά να λύσει τα προβλήματα των μεταβολικών, αλλά όχι μόνο, οξοβασικών διαταραχών. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι γενικότερα με τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπαμε, το διδάσκεστε, θεωρείται ότι οι μεταβολικές οξοβασικές διαταραχές οφείλονται σε πρωτοπαθή διαταραχή μεταβολή της συγκέντρωσης των διτανθρακικών. Δηλαδή, τα διτανθρακικά με αυτή την οπτική γίνονται μια καθοριστική μεταβλητή που καθορίζει το pH. Δηλαδή, αν μεταβληθούν πρωτοπαθώς, θα έχω μεταβολή του pH και αυτό το συναντάμε στις πρωτοπαθείς μεταβολικές οξοβασικές διαταραχές. Αυτό είναι μία οπτική περιρύθμισης ή ερμηνείας των οξοβασικών διαταραχών, των μεταβολικών οξοβασικών διαταραχών. Υπάρχουν και άλλες οπτικές, δεν θα τις αναφέρουμε στη σημερινή διάλεξη, οι οποίες διαφωνούν με αυτό το μοντέλο και έχουν μία εντελώς αντίθετη οπτική. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια ίσως κάποιου άλλου μαθήματος, δεν θα αναφερθεί εδώ. Εδώ γνωρίζουμε και γνωρίζετε ότι η πρωτοπαθής μεταβολή της συγκέντρωσης των διτανθρακικών καθορίζει αυτό που λέμε πρωτοπαθής μεταβολικές οξοβασικές διαταραχές. Τώρα, πώς θα βάλουμε τη διάγνωση μιας μεταβολικής οξεώσεως κυρίως, μιας μεταβολικής διαταραχής και κυρίως οξεώσεως. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε πάντα το χάσμα ανιόντων. Πολλές φορές είναι, δηλαδή αυτό θα πρέπει να μπει στη διάγνωσή μας, είναι το μοναδικό σημείο που μπορεί να μας δείξει ότι υπάρχει μια μεταβολική οξέωση αν είναι αυξημένο. Δηλαδή, ακόμα και αλκαλικό pH να έχουμε, να χάσουμε μια μεταβολική οξέωση αυτού του τύπου, εφόσον συνυπάρχουν κάποιες άλλες οξοβασικές διαταραχές. Τέλος, τις μεικτές οξοβασικές διαταραχές
στις οποίες συνυπάρχει αυξημένο χάσμα νιόντων, θα ήταν ίσως σε κάποιες περιπτώσεις σκόπιμο να ελέγξουμε αυτό το λόγο που βλέπετε εδώ, που είναι η μεταβολή του χάσματος ανιόντων από το φυσιολογικό προς τη μεταβολή της συγκέντρωσης των διτανθρακικών από το φυσιολογικό. Και αυτό είναι κάτι που θα το δείτε να αναφέρεται ως gap-gap ratio στα ξενόγλωσσα συγγράμματα ή χάσμα-χάσμα στα ελληνικά. Θα το δούμε με λίγο περισσότερη λεπτομέρεια αργότερα. Όπως νομίζω ότι γνωρίζετε, έτσι, όταν συμβαίνουν πρωτοπαθείς οξεοβασικές διαταραχές, ποιες είναι αυτές, αναπνευστικές και μεταβολικές, εντάξει, που τείνουν να εκτρέψουν το pH, τη συγκέντρωση των πρωτονίων, τότε επειδή ο οργανισμός ακριβώς αυτό που λέμε ρύθμιση οξεοβασικής ισορροπίας, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο οργανισμός θέλει οπωσδήποτε να διατηρήσει το pH σε πολύ στενά πλαίσια. Δεν ανέχεται μεγάλες μεταβολές του pH. Γίνεται αντιστάθμιση. Δύο μεταβλητές έχουμε. Πρωτοπαθώς μεταβάλλεται η μία, θα μεταβληθεί και η άλλη και μάλιστα προς την ίδια κατεύθυνση με αυτήν κατά την οποία μεταβάλλεται η πρωτοπαθής μεταβλητή, έτσι ώστε να περιορίσει την εκτροπή του pH που τίνει να κάνει η πρωτοπαθής μεταβολή. Αυτό είναι κοινός νους. Δηλαδή, θα μειωθούν τα διτανθρακικά, μεταβολική οξέωση, πρωτοπαθώς, θα μειωθεί και το διοξίδιο αντισταθμιστικά, εάν ο οργανισμός έχει δυνατότητα να κάνει, ας πούμε, υπέρπνοια κτλ., να αυξήσει τον κυψελιδικό αερισμό προκειμένου να μειώσει το διοξίδιο. Προκειμένου περί μεταβολικών οξεοβασικών διαταραχών, αυτή η αντιστάθμιση, εφόσον ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να την κάνει, είναι κάτι το οποίο γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Μερικοί διαφωνούν, λένε δηλαδή ότι μπορεί να χρειάζεται κάποιες ώρες για να ολοκληρωθεί. Εμείς γνωρίζουμε, θα γνωρίζετε λοιπόν, ότι δεν υπησέρχεται η έννοια της χρόνιας ή της οξείας μεταβολικής οξεοβασικής διαταραχής σε ό,τι αφορά το θέμα αντιστάθμιση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, παραδείγματος χάρη, η έννοια της χρόνιας μεταβολικής οξεώσεως και ο χρόνιος νευροπαθής. Εδώ όμως μιλάμε για αντιστάθμιση. Τώρα, πρέπει να υπολογίσουμε τώρα ποιο είναι το όριο της αντιστάθμισης, γιατί όπως ίσως γνωρίζετε, θεωρούμε, επίσης υπάρχουν διαφωνίες εδώ, θεωρούμε λοιπόν ότι η αντιστάθμιση δεν θα υπερδιορθώσει τη διαταραχή. Δεν θα κάνει το pH φυσιολογικό. Απλώς θα μειώσει την εκτροπή του. Επομένως, πρέπει να δω ποια είναι τα όρια της αντιστάθμισης, διότι οποιαδήποτε αντιστάθμιση ή τουλάχιστον οποιαδήποτε τιμή του διοξιδίου εδώ, πέραν των ορίων αντιστάθμισης, συνιστά μεικτή οξεοβασική διαταραχή. Στη μεταβολική οξέωση, η μερική τάση του διοξιδίου μειώνεται κατά 1,2 χιλιοστά στήλης υδραργύρου για κάθε 1 χιλιοστό ισοδύναμο αναλύτρο μείωση της συγκέντρωσης των διτανθρακικών. Στη μεταβολική αλκάλωση, η μερική τάση του διοξιδίου αυξάνεται εφόσον αυξάνονται τα διτανθρακικά και πόσο, όχι τόσο πολύ όσο μειώνεται στη μεταβολική οξέωση, αλλά κατά 0,7 χιλιοστά στήλης υδραργύρου για κάθε 1 χιλιοστό ισοδύναμο αναλύτρο αύξηση συγκέντρωσης των διτανθρακικών. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Εδώ έχω και δύο φόρμουλες για τον υπολογισμό του διοξιδίου, της μερικής τάσης του διοξιδίου σε περίπτωση μεταβολικής οξέωσης και μεταβολικής αλκάλωσης αντίστοιχα. Η πρώτη φόρμουλα είναι η φόρμουλα Winter και μας δίνει τα όρια της μερικής τάσης του διοξιδίου για συγκεκριμένη τιμή συγκέντρωση διτανθρακικών, 1,5 από τη συγκέντρωση διτανθρακικών συν 8+2, και το ίδιο για την αντίστοιχη μεταβολική αλκάλωση, δηλαδή 0,7 επί τα διτανθρακικά συν 21+2. Οτιδήποτε, το συν+2 ορίζει τα όρια λοιπόν της αναμενόμενης μερικής τάσης του διοξιδίου που περιμένουμε για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση των διτανθρακικών, έτσι, και οτιδήποτε πέρα από αυτά τα όρια, θεωρείται, αν η τιμή του διοξιδίου μας είναι πέρα από αυτά τα όρια, θεωρείται ότι έχω μεικτή διαταραχή. Θα δούμε και δύο παραδειγματάκια στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, ας πάμε στο πρώτο παράδειγμα. Πώς θα προσεγγίσω, ας πούμε, έχω εδώ, πώς θα προσεγγίσω, πώς θα μάλλον θα μεταφράσω αυτά τα οποία γράφει το χαρτάκι που παίρνω από τον αναλυτή αερίων αίματος. Θα κοιτάξω πρώτα το pH να δω αν έχω οξιεμία ή αλκαλιεμία, δηλαδή ποια είναι η συνισταμένη από το σύνολο των οξοβασικών διαταραχών, πώς έχει επιδράσει το pH.
η συνισταμένη, ποια είναι η συνισταμένη λοιπόν από το σύνολο των οξοβασικών διαταραχών που έχω και στη συνέχεια μπορώ να κοιτάξω τα αντιανθρακικά ή το διοξίδιο. Να πούμε εδώ ότι οι αναλυτές αερονέματος συνήθως μετρούν τη μερική τάση του διοξιδίου και το pH ως ηλεκτρικό ηλεκτροχημικό δυναμικό. Τα αντιανθρακικά είναι ένα υπολογιζόμενο μέγεθος το οποίο υπολογίζεται από την απόλυτη συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ αυτών των οξεοβασικών από την απόλυτη λοιπόν συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ αυτών των τριών μεταβλητών, δηλαδή του διοξιδίου, του pH και των ενταθρακικών. Ας δούμε λοιπόν το pH και το διοξίδιο. Το pH είναι χαμηλό, έχω οξέωση, και το διοξίδιο επίσης είναι χαμηλό. Η σκέψη μου είναι ότι εφόσον είναι χαμηλό το διοξίδιο, δεν μπορεί να δικαιολογήσει πρωτοπαθώς οξέωση, άρα και χωρίς να κοιτάξω τα ενταθρακικά, είμαι σίγουρος μόνο από αυτές εδώ τις δύο τιμές, ότι ο ασθενής μου έχει σίγουρα μεταβολική οξέωση και ο του θαύματος τα διεθανθρακικά είναι περίπου 15 χιλιοστό ισοδύναμα ανά λίτρο. Εντάξει. Τώρα, έχω μεταβολική οξέωση. Υπάρχει αντιστάθμιση. Ποια είναι αυτή? Θα περιμένω μείωση του διοξιδίου. Για να δω λοιπόν ποιο είναι το αναμενόμενο διοξίδιο για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση διεθανθρακικών. Η φόρμουλα Winter μας λέει ότι αυτό θα είναι 1,5 επί το 15, δηλαδή 22,5, συν 8, 30,5, συν πλην 2, 28,5 με 32,5. Σε χιλιοστά στήλη συντραργύρου, 28,5 έως 32,5 είναι η μερική τάση του διοξιδίου που περιμένω, έχει πέσει, δηλαδή θα πρέπει να πέσει από το 40 περίπου σε αυτά τα όρια, για να το θεωρήσω ότι έχω μία αντισταθμιστική διαταραχή για αυτήν την τιμή των διεθανθρακικών. Αντισταθμιστική μεταβολή, μάλλον, για αυτήν την τιμή των διεθανθρακικών. Εδώ όμως βλέπω ότι το διοξίδιό μου είναι χαμηλότερο, είναι 23, από όσο χαμηλό μπορεί να δικαιολογηθεί από την αντιστάθμιση. Επομένως, θεωρώ ότι έχω μεικτή οξεοβασική διαταραχή, μεικτή λοιπόν οξεοβασική διαταραχή, και τι θα μου το έκανε το διοξίδιο πιο χαμηλό από το κατώτερο όριο αντιστάθμισης? Μία αναπνευστική αλκάλωση. Επομένως, έχω μεταβολική οξέωση και αναπνευστική αλκάλωση. Εδώ ποια είναι η πρωτοπαθής διαταραχή? Πέφτει το pH και εδώ το ίδιο, πέφτει το διοξίδιο και μόνο από αυτό εδώ γνωρίζω ότι έχω μεταβολική οξέωση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο να δούμε με λίγο περισσότερη λεπτομέρεια τις δύο αυτές μεταβολικές οξεοβασικές διαταραχές και πρώτα τη μεταβολική οξέωση. Όπως είπαμε, με τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεστε ή γίνεται έτσι ουσιαστικά η παρουσίαση, θεωρώντας ότι η πρωτοπαθής μεταβολή των διεθανθρακικών είναι αυτή που ευθύνεται για την πτώση του pH, δηλαδή μεταβολική οξέωση. Λοιπόν, της μεταβολικής οξεώσης είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε ότι τις κατατάσσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, σε αυτές κατά τις οποίες αυξάνει το χάσμα ανιόντων και σε αυτές κατά τις οποίες το χάσμα ανιόντων είναι φυσιολογικό. Μπορεί κάποιος από τους συναδέλφους, το ρωτάω και στους φοιτητές αυτό, για να έτσι γίνει και πιο διαδραστικό το μάθημα, να μου δώσει τον ορισμό, αν και είναι γραμμένος, του χάσματος ανιόντων. Γιάννη, δεν έχουν δυνατότητα οι συμμετέχοντες παρά μόνο στο chat να επιτυχθούν. Στο chat, οπότε κατάλαβα. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Προχωράμε. Λοιπόν, το χάσμα ανιόντων, λοιπόν, όπως το διδάσκω και στους φοιτητές, θα το απομυθοποιήσουμε σήμερα, αναλύοντάς το λίγο και λέγοντας ότι ουσιαστικά πρόκειται για την εφαρμογή μιας βασικής θεμελιώδους φυσικοχημικής αρχής, της ηλεκτρικής ουδετερότητας των υδατικών διαλυμάτων. Στα υδατικά διαλύματα, άρα και στο πλάσμα, στον οργανισμό, στα διαλύματα του οργανισμού, δεν έχω παραπάνω θετικά ή αρνητικά φορτία, όσα συν τόσα πλην. Ο Κέλλουμ σε μία παρουσίαση είχε πει δεν είμαστε μπαταρίες. Λοιπόν,
Αν εγώ σκέφτομαι λοιπόν ότι στο πλάσμα, παραδείγματος χάρη, ας το εφαρμόσουμε λοιπόν για το πλάσμα, στο πλάσμα έχω και θετικά ιόντα και αρνητικά ιόντα. Όσα και να βάλω για να κάνω ισότητα αυτή τη θεμελιώδη φυσικοχημική αρχή από τη μια και από την άλλη πλευρά, θα γνωρίζω πάντοτε ότι θα υπάρχουν πάντοτε θετικά και αρνητικά ιόντα, τα οποία δεν τα ξέρω, ως εκ τούτου δεν μπορώ να τα υπολογίσω και δεν μπορώ να τα βάλω στην ισότητα. Γι' αυτό και εγώ, επειδή είμαι και λίγο έτσι συντηρητικός τύπος, ας το πούμε, προτιμάω να βάλω μόνο αυτά τα οποία είναι τα πιο ενδιαφέροντα από ποσοτικής πλευράς, τα σε μεγαλύτερη ποσότητα, τα οποία είναι από τα θετικά ιόντα το νάτριο και από τα αρνητικά τα χλωριούχα και τα διδαθραγικά. Τα ανιόντα λοιπόν αυτά. Γνωρίζω βέβαια ότι υπάρχουν και άλλα μη μετρούμενα κατιόντα, known cations, και μη μετρούμενα ανιόντα, known anions. Και προχωράω. Και χωρίζω γνωστούς από αγνώστους. Βάζω λοιπόν από τη μία πλευρά τα γνωστά, νάτριο, μείον χλώριο και διταθρακικά, το οποίο μου κάνει, το οποίο ισούται με τη διαφορά των μη μετρούμενων κατιόντων από τα μη μετρούμενα ανιόντα. Και αυτό ουσιαστικά είναι το anion gap. Αυτό εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο το υπολογίζω, ενώ εδώ αν ήμουν πιο ακριβής θα έπρεπε να βάλω τρεις παυλίτσες, δηλαδή το anion gap είναι αυτό, και το οποίο είναι θετικός αριθμός. Έχω δει στη βιβλιογραφία να αναφέρονται ανάλογα με τον τρόπο μέτρησης των ηλεκτρολιτών στο πλάσμα και με το τι βάζουν σε αυτήν εδώ την διαφορά, να αναφέρονται φυσιολογικές τιμές από 7 μέχρι 17. Εσείς κρατήστε το 12 συν πλην 2 ή συν πλην 4, είναι αυτό το οποίο φοριέται περισσότερο, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, επειδή λοιπόν αυτό είναι θετικός αριθμός, η ανισότητα πάει προς τα δω και άρα φτάσαμε στον ορισμό του χάσματος ανιόντων που είναι η σχετική περιήσια των μη μετρούμενων ανιόντων στο πλάσμα. Δηλαδή, το πόσο παραπάνω είναι τα μη μετρούμενα ανιόντα από τα μη μετρούμενα κατιόντα. Εντάξει, και επειδή μάλιστα αυτό εδώ είναι και λίγο μικρό το UC, τα μη μετρούμενα κατιόντα, θεωρώ ότι μετρώντας, υπολογίζοντας μάλλον, όχι μετρώντας, το χάσμα ανιόντων με αυτόν εδώ τον τρόπο, υπολογίζω, έχω μία ένδειξη έτσι, για το πόσα είναι τα μη μετρούμενα ανιόντα στο πλάσμα. Αυτό είναι το οποίο θα με βοηθήσει στο να προχωρήσω στη διαφορική διάγνωση της μεταβολικής οξεώσεως. Πόσα είναι τα μη μετρούμενα ανιόντα στο πλάσμα. Λοιπόν, φυσιολογικά είπαμε ότι σε ένα φυσιολογικό είναι 12 χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο. Αυτές είναι μονάδες φορτίου. Να τονίσω, να πω εδώ ότι το χιλιοστοϊσοδύναμο είναι μονάδα φορτίου, έχει να κάνει με την ποσότητα του ιόντος που περιέχει νη φορτία, τον ίνο αριθμό στο Αβογκάντρο, έτσι 6,023 επί 10 στην 23η, και το φορτίο είναι το στοιχειώδες φορτίο του ηλεκτρονίου. Λοιπόν, ποια είναι όμως αυτά τα μη γνωστά ανιόντα που δεν τα έχω βάλει στον τύπο, αυτό σημαίνει μη γνωστά, δεν υπάρχουν εδώ, και τα οποία σε φυσιολογικούς μου κάνουν σε μονάδες φορτίου 12 χιλιοστοϊσοδύναμα ένα λίτρο. Η απάντηση είναι η αλβουμίνη και τα φωσφορικά. Κυρίως η αλβουμίνη, η οποία με μετρούμενη σε γραμμάρια ένα δεκατόλιτρο είναι 4 με 4,5 γραμμάρια ένα δεκατόλιτρο. Επομένως, εδώ, λοιπόν, θα πρέπει, επειδή όταν δίνω μια φυσιολογική τιμή, δίνω αυτή τη φυσιολογική τιμή για να τη συγκρίνω με κάτι και να δω αν αυτό το κάτι που έχω υπολογίσει είναι παθολογικό, θα πρέπει να δούμε, να πούμε ότι η φυσιολογική τιμή αφορά φυσιολογική συγκέντρωση αλβουμίνης. Στους ασθενείς τη μονάδα εντατικής θεραπείας που όπως γνωρίζετε αν έχουν αλβουμίνη πάνω από 3 πανηγυρίζουμε, δεν είναι το φυσιολογικό χάσμα ανιόντων το 12. Το 12 αντιστοιχεί σε φυσιολογική συγκέντρωση αλβουμίνης. Αν λοιπόν σε αυτούς τους ασθενείς, αν αυτοί δεν είχαν άλλη οξοβασική διαταραχή και μετρούσα φυσιολογικό χάσμα ανιόντων, αυτό θα έπρεπε να είναι χαμηλό ανάλογα με τη μείωση της συγκέντρωσης αλβουμίνης τους. Λέγεται ότι κατά 50% μείωση της συγκέντρωσης αλβουμίνης μπορεί να οδηγήσει σε μείωση κατά 75% του φυσιολογικού χάσματος ανιόντων. Το άλλο που θα πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι αν έχω τελικά αυξημένο χάσμα ανιόντων, ξέρω εγώ 25, θα πρέπει να βγάλω συμπέρασμα τι είναι αυτό. Σημαίνει, βάσει ορισμού, ότι έχω περισσότερα από τα φυσιολογικά
μη γνωστά ανιόντα. Ποια είναι αυτά τα ανιόντα όμως? Είναι τα ανιόντα των οξέων. Επομένως, ή τα α συμβολίζουμε τα οξέα που διείστανται σε ήτα συν και α πλην. Το α λοιπόν αυτό πλην των οξέων, το ανιόν των οξέων είναι αυτό που μετρά με έμεσο τρόπο, υπολογίζει με έμεσο τρόπο αυτή εδώ η διαφορά. Τη διαφορά δηλαδή ουσιαστικά από το φυσιολογικό, έτσι. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό που θα μου αυξήσει το χάσμα ανιόντων? Το χάσμα λοιπόν ανιόντων θα μου το αυξήσει η παρουσία, παθολογική παρουσία οξέων στον οργανισμό, και μάλιστα τι οξέων? Οξέων που δεν βρίσκονται τα ανιόντα τους εδώ. Μη πτυτικών οξέων διαφορετικών του υδροχλωρίου. Άρα αυτό που θα μου αυξήσει το χάσμα ανιόντων με έμεσο τρόπο είναι η παρουσία, επαναλαμβάνω, μη πτυτικών οξέων διαφορετικών του υδροχλωρίου, διότι αυτά τα ανιόντα είναι αυτά τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν εδώ τη σχέση. Και γιατί εγώ λέω ότι έχω αυξημένη παρουσία τέτοιων οξέων, έτσι, ανιόντων οξέων στον οργανισμό, και γι' αυτό μετράω? Πώς αυτή η διαφορά με έμεσο τρόπο θα μου το δείξει, δηλαδή πώς θα αυξηθεί αυτή η διαφορά? Η διαφορά αυτή θα αυξηθεί σε αυτή την περίπτωση, παρουσία αυτού του τύπου των οξέων, διότι τα πρωτόνια των οξέων που έχουν προκαλέσει τη μεταβολική οξέωση θα εξουδετερωθούν από τα διτανθρακικά, την αλκαλική εφεδρία όπως θεωρούμε του οργανισμού, θα πέσει, και διαφορά από τον άτριο θα αυξηθεί. Άρα λοιπόν, στο ερώτημα σε αυτού του τύπου της οξέωσης, πόσο αυξάνει το χάσμα ανιόντων, η απάντηση είναι όσο μειώνονται τα διτανθρακικά. Πόσο λοιπόν αυξάνει το χάσμα ανιόντων, όσο μειώνονται τα διτανθρακικά. Παρένθεση, δεν είναι απολύτως σωστό. Έχουμε να κάνουμε με συγκεντρώσεις και, πώς το λένε, όγκους κατανομής, αλλά δεν θα μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Εσείς έχετε το αυτό υπόψη σας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αλβουμίνη αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των μη μετρούμενων ανιόντων. Η μείωση της συγκέντρωσής της θα οδηγεί σε μείωση του εκτιμόμενου χάσματος ανιόντων. Επομένως, εγώ αν εκτιμήσω ένα χάσμα ανιόντων σε έναν ασθενή που έχει χαμηλή αλβουμίνη, τι πρέπει να κάνω? Θα πρέπει να διορθώσω αυτό το οποίο υπολόγισα, να κάνω ένα adjustment, έτσι, προσθέτοντας το γινόμενο του 2,5 επί τη διαφορά της αλβουμίνης από το 4,5 που σε γραμμάριο ανά δεκατόλιτρο, σε γραμμάριο ανά δεκατόλιτρο, αποτελεί τη φυσιολογική της τιμή, και ό,τι βρω, αυτό εδώ δηλαδή, θα το συγκρίνω τότε με το φυσιολογικό, δηλαδή με το 12 συμπλήν κάτι που είπαμε. Το άλλο που μπορώ να κάνω, δεν προτείνεται ιδιαίτερα, είναι να υπολογίσω το αναμενόμενο χάσμα ανιόντων, ποιο θα ήταν για αυτό τον άρρωστο, το αναμενόμενο φυσιολογικό του, που αντιστοιχεί στο 2 επί τη συγκέντρωση της αλβουμίνης σε γραμμάρια ανά δεκατόλιτρο και στο 0,5 επί τη συγκέντρωση του φωσφορικού σε μιλιγκράμμα ανά δεκατόλιτρο, και αυτό εδώ πέρα θα το συνέκρινα με αυτό το οποίο θα έχω υπολογίσει. Συνήθως χρησιμοποιούμε αυτόν τον τρόπο. Τώρα, ας πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα αίτια της οξέωσης με αυξημένο χάσμα ανιόντων. Γαλακτική οξέωση και τοξέωση, έτσι, και τοξέωση θα δούμε και στη συνέχεια κάποιες, έτσι, λίγο περισσότερο αναλυτικά αυτές οι καταστάσεις. Οι τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια, να πούμε ότι στα πρώιμα στάδια νεφρικής ανεπαρκίας θεωρώ ότι έχω απώλεια διτανθρακικών και όχι τέτοιου τύπου οξέωση. Η τοξικότητα από τοξικές αλκοόλες, μεθανόλη, θα τις δούμε παρακάτω, και θηλενογλυκόλη, και τα σαλικυλικά. Θα πούμε εδώ ότι τα σαλικυλικά κάνουν μεικτού τύπου οξέως, δηλαδή μεικτού τύπου οξοβασική διαταραχή, δηλαδή μεταβολική οξέωση και αναπνευστική αλκάλωση. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα τη γαλακτική οξέωση. Πώς παράγεται το γαλακτικό? Στο κυταρόπλασμα των κυτάρων λαμβάνει χώρα αυτή εδώ η μεταβολική διαδικασία, είναι η γλυκόλυση, που η οδός των Ebden-Meyerhof, δεν θα μείνουμε, μην τρομάζετε στα ενδιάμεσα, αν και είναι αρκετά ενδιαφέρουσες οι αντιδράσεις που συμβαίνουν, και η παραγωγή οξέων ή η παραγωγή, η κατανάλωση ATP κατά αυτές κτλ.
Λοιπόν, καταλήγει λοιπόν από τη γλυκόζη σε πυροσταφυλικό. Και από το πυροσταφυλικό λαμβάνουμε με τη γνωστή μας, με το γνωστό μας ένζυμο γαλακτική αφιδρογονάση, έτσι, γαλακτικό. Αυτό γίνεται, ουσιαστικά είναι αναγωγή, είναι μία αναγωγή, δηλαδή το γαλακτικό είναι η ανοιγμένη μορφή του πυροσταφυλικού. Και η αναγωγή αυτή γίνεται από το ένζυμο με την κατανάλωση αυτού που λέμε αναγωγικών ισοδυνάμων, που είναι το NADI, νικοτινάμιδο αδένινο δινουκλεοτίδιο. Β' υδρόξι προπανοϊκό είναι για όσους αρέσει η χημεία το γαλακτικό, έτσι. Λοιπόν, αυτός είναι ο φυσιολογικός τρόπος με τον οποίο μεταβολίζεται η γλυκόζη. Δεν είναι αυτός ο τρόπος, δηλαδή δεν είναι η παραγωγή γαλακτικού. Το γαλακτικό φυσιολογικά είναι σε πολύ μικρή συγκέντρωση στον οργανισμό μας, κάτω από ένα χιλιοστό ισοδύναμο ή μιλιμόν αλλά λίτρο. Διότι το πυροσταφυλικό από το κυταρόπλασμα που θα παραχθεί από τη γλυκόλυση θα πάει στη συνέχεια στα μυτοχόνδρια μέσα και θα πάρει μέρος στον κύκλο του Κρέψου ως ακέτυλο συνένζυμο α, θα μετατραπεί δηλαδή με την πυροσταφυλική αποκαρβοξυλάση που κάνει οξυδοτική αποκαρβοξυλίωση του πυροσταφυλικού. Εκεί χρειάζεται και μία, πώς το λένε, ένα συμπαράγοντας, ας το πούμε, θιαμίνη, β1 βιταμίνη, νομίζω το γνωρίζετε. Οπότε μετατρέπεται το πυροσταφυλικό σε ακέτυλο συνένζυμο α. Τι γίνεται κατά αυτόν τον κύκλο του Κρέψ? Γίνεται ουσιαστικά οξύδωση των μεταβολικών υποστρωμάτων, των ενδιάμεσων μεταβολικών υποστρωμάτων. Μην μείνετε στα αυτά τα οποία οξυδώνονται και παράγονται, αλλά μείνετε σε αυτά τα χρωματιστά εδώ. Και παράγεται κατά αυτές τις οξυδώσεις των μεταβολικών υποστρωμάτων, παράγονται αναγωγικά ισοδύναμα, NADI, FADI, φλάβινο αδένινο δινουκλεοτίδιο δηλαδή, κτλ. Τα οποία δίπλα στο κυταρόπλασμα επίσης, στο μυτοχόνδριο, οξυδώνονται στα συμπλέγματα, βλέπετε εδώ, της αναπνευστικής αλυσίδας, υπάρχει ροή πρωτονίων και ηλεκτρονίων, με τελικό οξυδοτικό παράγοντα το οξυγόνο. Εάν έχουμε οξυδός μεταβολικών υποστρωμάτων και παραγωγή αναγωγικών ισοδυνάμων, αλλά το οξυγόνο, τελικός οξυδοτικός παράγοντας της αναπνευστικής αλυσίδας, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή δεν επαρκεί, τότε η συγκέντρωση αυτών εδώ, των αναγωγικών ισοδυνάμων, αυξάνει, δημιουργείται αυτό που λέγεται μια αναγωγική κατάσταση στο κύτταρο και όταν αυξάνει αυτό, αυξάνει η παραγωγή γαλακτικού. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε αυξημένη παραγωγή γαλακτικού σε σχέση με το μεταβολισμό. Και ποιες είναι οι αιτίες αύξησης του γαλακτικού? Εδώ είναι μερικές από τις αιτίες. Είναι πρώτα-πρώτα το σοκ. Έτσι, δεν μπορεί να πάει οξυγόνο στην περιφέρεια. Δεν μπορεί λοιπόν να πάει οξυγόνο στην περιφέρεια, έτσι, άρα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή οξύδωση των αγωγικών ισοδυνάμων στην αναπνευστική αλυσίδα, στη σύψη, κατά την οποία έχουμε πολλούς λόγους για τους οποίους μπορεί να έχω αυξημένο γαλακτικό. Το πρώτο είναι η διέγερση της γλυκόλυσης, οπότε και μάλλον ο λόγος πυροσταφυλικού προς γαλακτικό είναι σταθερός, είναι φυσιολογικός. Ο άλλος λόγος είναι ότι μπορεί να πραγματικά να έχω διαταραχές της μικροκυκλοφορίας, γιατί όπως γνωρίζετε ίσως το συπτικό, ας πούμε, σοκ είναι σοκ ανακατονομής και δεν υπάρχει πρόβλημα παροχής, τουλάχιστον εφόσον έχει γίνει ανάρρυνση με υγρά κτλ. Έτσι, αυξημένη παροχή, αλλά μπορεί λόγω παραδείγματος χάρη μικροθρομβώσεων να μην μπορεί στη μικροκυκλοφορία να μην έχω σωστή απόλυψη του οξυγόνου από τα κύτταρα, τους ιστούς, ή μπορεί να έχω και μη σωστή χρησιμοποίηση του οξυγόνου. Στη σύψη, παραδείγματος χάρη, παράγεται μεγάλη ποσότητα NO, η οποία είναι inducible, τέλος πάντων, μονοξιδίου του αζότου, που δρά βλαπτικά στην αναπνευστική αλυσίδα και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η αναπνοή, ή μπορεί να έχω, ξέρω εγώ, στην γκράμμα αρνητικές μικροβιεμίες, ο λιποπολυσακχαρίτης των γκράμμα αρνητικών μικροβίων, να αναστείλει τη δράση της πυροσταφυλικής αποκαρβοξυλάσης κτλ. Μπορεί να έχω έλλειψη θιαμίνης,
η βιταμίνη Β1 που χρειάζεται για τη λειτουργικότητα της πυροσταφυλικής αποκαρβοξυλάσης, φάρμακα, νουκλεοσιδική αναστολή ανάστροφης, τρανσπιπτάσεις, παρακεταμόλη, αδρεναλίνη, μετφορμίνη, προποκόλλη, νητροπροσικό. Έτσι, το νητροπροσικό είναι αυτό που χρησιμοποιούμε στάρδιν σε μερικές καταστάσεις που έχουν υπερτάσεις και το οποίο έχει κυανιούχα μέσα στο μόριό του, αναμόριο 5 άτομα κυανίου και είναι βλαπτικό για την αναπνευστική αλυσίδα και την εξουδένση του χρώματος. Είναι πολύ κακό σημείο επιχορηγήσεως νητριέιτ, νητροπροσικού, να δω πολύ μεγάλη αύξηση του γαλακτικού. Η αλκάλωση κάνει λίγο εντύπωση. Θα μου πείτε, η αλκάλωση μπορεί να αυξήσει το γαλακτικό, να κάνει αύξηση του γαλακτικού. Ναι, διότι τα ένζημα της γλυκόλησης είναι πεχαεξαρτώμενα, ιδιαίτερα το ένζημο κλειδί που είναι η φωσφοφρουκτοκινάση, και το έχουμε δει και στη μονάδα σε περιπτώσεις που έχουμε πολύ αυξημένο pH 7,6 και λίγο παραπάνω. Η προπύλαινο γλυκόλη που αυξάνει την παραγωγή γαλακτικού, επίσης υπατική ανεπάρκεια, όχι πολύ συχνά, συνήθως οι κεραυνοβόλες μορφές της, η ασθηματική κρίση από αυξημένη παραγωγή, οι τοξικές αλκοόλες, θα τις δούμε παρακάτω, διότι μεταβολίζονται από την αλκοολική αφιδρογονάση, οπότε αυξάνει η παραγωγή αναγωγικών ισοδυνάμων, και η δεγαλακτική οξέωση που αφορά την ζύμωση σακχάρων από μικροοργανισμούς που ο πληθυσμός των οποίων αυξάνει στο έντερο σε καταστάσεις, παραδείγματος χάρη, που έχουμε εκτομή εντέρου και μικρή έκταση υπολοιπόμενη εντέρου κτλ. Επειδή περνάει η ώρα να προχωρήσω λίγο γρηγορότερα, ένα πολύ σημαντικό, πώς το λένε, μια πολύ σημαντική διαταραχή που ανήκει σε αυτή την κατηγορία είναι η διαβητική κετοξέωση. Εδώ να πω ότι είχαμε και στη μονάδα πρόσφατα ένα τέτοιο περιστατικό και μάλιστα ήταν και ευγλυκαιμικού τύπου και ήταν δύσκολο λίγο να το... ήθελε μεγάλη προσοχή τουλάχιστον στο χειρισμό. Να πούμε ότι, όπως λέω και στους φοιτητές, στη διαβητική κετοξέωση το πρόβλημα το οποίο την προκαλεί δεν είναι τόσο η διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης, είναι η διαταραχή του μεταβολισμού των λιπών. Με την λειτουργική ή την πραγματική έλλειψη ινσουλίνης παρατηρείται λιπόλυση και τα λιπαρά οξέα στο ύπαρ μετατρέπονται σε β' υδρόξυβουτυρικό και ακετοξικό. Το ακετοξικό ουσιαστικά είναι η οξυδωμένη μορφή του β' υδρόξυβουτυρικού. Κυρίως βέβαια είναι το β' υδρόξυβουτυρικό που επικρατεί, είναι σε αναλογία συνήθως 3:1 στη διαβητική κετοξέωση. Στην αλκοολική κετοξέωση που επίσης συμβαίνει αύξηση αυτών των κετονοσωμάτων, είναι πολύ μεγαλύτερη και χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία της αντίδρασης νητροπροσικού. Γι' αυτό το έχω, διότι μπορεί να έχω αρνητικό έλεγχο κετονών που ελέγχει ουσιαστικά το νητροπροσικό, που ελέγχει το ακετοξικό, αλλά να μην έχω, και να έχω στην πραγματικότητα διαβητική κετοξέωση. Λοιπόν, και αυτό λοιπόν είναι το οποίο προκαλεί ουσιαστικά την οξέωση, δηλαδή η διαταραχή του μεταβολισμού των λιπών. Και εδώ να πω επίσης ότι η θεραπεία είναι η χορήγηση ινσουλίνης που θα βελτιώσει, θα αποκαταστήσει έτσι το μεταβολισμό μέχρι να και ο νεφρός θα αποβάλει τα κετονοσώματα. Θα το βοηθήσουμε με τη χορήγηση υγρών, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα όγκου. 50 με 100 ml ανά κιλό μπορεί να φτάσει το έλλειμμα όγκου. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι αυτό ερμηνεύει και το λόγο για τον οποίο, εφόσον πέσει το επίπεδο του σακχάρου, αν ήταν ανεβασμένο, στο 250 όπως είναι, καταγράφεται ή χαμηλότερα, θα πρέπει εγώ να συνεχίσω να δίνω, να αλλάξω τα υγρά που δίνω. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, δεν προλαβαίνουμε. Και αντί για ρίγκερ, ας πούμε, ή χλωρονατριούχα, να δώσω δεξτρός, ο λόγος είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσω να δίνω ινσουλίνη, διότι η αποκατάσταση του μεταβολισμού της γλυκόζης γίνεται γρηγορότερα, προηγείται της αποκατάστασης μεταβολισμού των λιπών, αλλά η ινσουλίνη είναι το φάρμακο το οποίο χρειάζεται για την τελική αποκατάσταση του μεταβολισμού των λιπών και την θεραπεία της διαβητικής κετοξεώσεως. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος. Είναι από τις περιπτώσεις που έχω σοβαρό έλλειμμα καλίου, ενώ τέλος θα μπορεί να παρακολουθήσω το λόγο μεταβολής του χάσματος ανιόντων προς το έλλειμμα διταθρακικών, το gap capraise που σας είχα πει προηγουμένως, που ενώ φυσιολογικά θεωρείται ότι θα πρέπει να είναι ένα διαβητική κετοξέωση αμυγός οξέωση με αύξηση του χάσματος ανιόντων, λόγω του ότι με τη χορήγηση των χλωριονατριούχων διαλυμάτων αλλά και για πάθο φυσιολογικές αιτίες
αιτίες δηλαδή που αφορούν τη φυσιολογία της επαναρρόφησης ή απέκρισης ιόντων στα νεφρικά σωληνάρια, στη συνέχεια αυτό πέφτει κάτω από ένα, δηλαδή προστίθεται μία οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων. Λοιπόν, στον πίνακα αυτό βλέπετε τις σημαντικότερες από τις παρενέργειες που έχω από την οξυεμία. Αυτό που ουσιαστικά φοβάμαι στην οξυεμία είναι η διαταραχή της σπαστικότητας, σταλτικότητας του μυοκαρδίου. Θα έχετε δει ίσως μερικές φορές διορθώνοντας μπορεί να αυξηθεί η πίεση και να αυξηθεί και βελτιώνεται και η δράση των κατεχολαμινών τις οποίες μπορεί να δίνω κτλ. Κτλ. Αλλά και ένα σωρό άλλες διαταραχές. Πώς θα διορθώσω την οξέωση? Θα διορθώσω το υποκείμενο αίτιο. Σε ό,τι αφορά την χορήγηση bicarbonate, χορηγείται οπωσδήποτε μόνο στις μεταβολικές οξεώσεις. Για να πούμε εδώ την μεγάλη πώς το λένε, διαφορά που υπάρχει στη διαβητική και τοξέωση, απαγορεύεται η χορήγηση bicarbonate, παρά μόνο το pH πέσει όχι κάτω από 7,1, αλλά κάτω από 6,9. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις αυτό, αλλά έχετε αυτό στο νου σας. Δεν χορηγώ bicarbonate για να θεραπεύσω διαβητική τοξέωση. Πρέπει να έχει πέσει πάρα πολύ το pH και τα διδαθρακικά να είναι ουσιαστικά σε πολύ πολύ χαμηλά επίπεδα. Γενικότερα, θεραπεύω την οξέωση με bicarbonate, διάλειμμα διδαθρακικού νατρίου, όταν το pH είναι πολύ χαμηλό και τα διδαθρακικά είναι επίσης η συγκέντρωσή τους χαμηλά, λένε κάποιοι κάτω από 10 χιλιοστό ισοδύναμα ανά λίτρο. Εκτιμώ το έλλειμμα με τον τρόπο που βλέπετε, έχει να κάνει με τον όγκο κατανομής των διδαθρακικών. Το 15 αφορά μια τιμή στόχο. Δεν σκοπό χορηγώντας διδαθρακικά να κάνω φυσιολογική τη συγκέντρωσή τους, αλλά να βελτιώσω το έλλειμμα έτσι ώστε να βελτιώσω την φυσιολογία του οργανισμού. Ουσιαστικά διδαθρακικά θα χορηγήσω απολύτως αν έχω υπερκαλλιεμία επί ανακοπής. Αν έχω νεφρική σωληναριακή οξέωση, είναι η θεραπεία. Εντάξει, δεν χορηγώ σε οποιαδήποτε κατάσταση μεταβολικής οξεώσεως. Έχουν αναφερθεί και έχουν χρησιμοποιηθεί ίσως και κάποιοι άλλοι buffers, όπως το Carbicar, που είναι διάλειμμα ανθρακικού δυνατρίου και διτανθρακικού νατρίου, που δεν αυξάνει πάρα πολύ το φορτίο διοξιδίου που αυξάνει το διτανθρακικό νάτριο, και το δίχλωρο οξικό, που είναι ένας παράγοντας που ενεργοποιεί την πυροσταφυλική αποκαρβοξυλάση, δεϊδρογενάση, τέλος πάντων αφιδρογονάση, και το οποίο δεν χρησιμοποιείται όμως πάρα πολύ, δεν έχει χρησιμοποιηθεί, δεν βρήκε ευρεία χρήση, διότι κάνει νευροτοξικότητα. Λοιπόν, τέλος, να πούμε εδώ ότι είναι και η συνεχής αιμοδιαδιήθηση, μία από τις αιτίες που θα βάλω τον ασθενή στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε συνεχή αιμοδιαδιήθηση είναι, όπως γνωρίζετε, και η οξέωση. Η διόρθωση, λοιπόν, της οξέωσεως. Η χορήγηση, λοιπόν, bicarbonate έχει πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες. Ουσιαστικά, εδώ αναφέρονται παρενέργειες που αφορούν την αλκάλωση, την αλκαλική δράση του bicarbonate, όπως είναι η κλίση προς τα αριστερά της καμπύλης διάστασης της αιμοσφαιρίνης, με αποτέλεσμα τη μη σωστή απόδοση του οξυγόνου στους ιστούς, αύξηση του φορτίου διοξιδίου, του εξοσμωτικότητας, φορτίου νατρίου και όλα αυτά τα οποία βλέπετε, είδατε και την ενεργοποίηση της γλυκόλυσης. Λοιπόν, δύο λόγια για τη μεταβολική οξέωση επιχορήγηση τοξικών αλκοολών, οι εθυλενογλυκόλες, τα αντιψυχτικά των αυτοκινήτων και οι μεθανόλοι είναι αυτοί που οι μπόμπες στα ποτά, οι ξυλόλοι, μεταβολίζονται, είπαμε, με την αλκοολική αφιδρογονάση η εθύλενο γλυκόλη σε γλυκολικό, γλυοξυλικό και οξαλικό οξύ. Το γλυοξυλικό με βιταμίνες Β1 και Β6, θιαμίνη και πυριδοξάλη δηλαδή, θα δώσει και μη τοξικούς μεταβολίτες. Προάγουν, είπαμε, και τα δύο, ενώ η μεθανόλη μεταβολίζεται σε φορμικό ή μυρμικικό οξύ, που είναι και αναστολέας, έχει αναστέλει την αναπνευστική αλυσίδα και γι' αυτό το λόγο μπορεί να αυξήσει το γαλακτικό περισσότερο από ότι η εθύλενο γλυκόλη. Θεραπεία είναι η χορήγηση ουσιαστικά εθυλικής αλκοόλης, έτσι. Θα δώσουμε εθυλική αλκοόλη στον άρρωστο ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, δεν γνωρίζω αν χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, φόμεπιζόλη, είναι αναστολέας της αλκοολικής αφιδρογονάσης.
Να τονίσουμε επίσης εδώ ότι σε περίπτωση μεταβολικής οξεώσεως με αυξημένο χάσμα ανιώτων χωρίς εμφανές αίτιο από αυτά που αναφέραμε, θα πρέπει να εκτιμήσω το οσμωτικό χάσμα στον ορό, που είναι η διαφορά μεταξύ της υπολογιζόμενης από τη μετρούμενη οσμωτικότητα του πλάσματος, και αν αυτό είναι αυξημένο, πάνω από 20, παραδείγματος χάρη, φυσιολογικά είναι κάτω από 10 χιλιοστοσμόλια ανά λίτρο, τότε θα πρέπει να ψάξω αν υπάρχει κάποια άλλη τοξική ουσία τύπου εθυλινογλυκόλης, μεθανόλης, που έχει προκαλέσει την οξέωση. Και να πάμε τώρα λίγο σύντομα στη μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιώτων. Στην προκειμένη περίπτωση, θεωρώ, ή έτσι λέγαμε τουλάχιστον, και πρέπει να συνεχίσουμε κάποιοι να το θεωρούν, ότι έχω όχι προσθήκη οξέως στον οργανισμό, αλλά απώλεια βάσης, απώλεια διταθρακικών. Παρότι πέφτουν και εδώ τα διταθρακικά, το χάσμα ανιώτων, που το υπολογίζω, όπως είπαμε, με αυτόν τον τρόπο, δεν θα αυξηθεί, διότι όσο πέφτουν τα διταθρακικά, αυξάνονται τα χλωριούχα. Δηλαδή και σε αυτή την περίπτωση έχουμε αύξηση των ανιώτων στο πλάσμα, μόνο που εδώ είναι τα γνωστά. Τα γνωστά εννοούμε αυτά τα οποία υπάρχουν σε αυτή τη φόρμουλα. Άρα λοιπόν πρόκειται για υπερχλωρεμικές οξεώσεις. Υπερχλωρεμικές οξεώσεις. Θεωρείται, μάλιστα λέγεται παθοφυσιολογικά από κάποιους, ότι η απώλεια των διταθρακικών ακολουθείται από δευτεροπαθή επαναρρόφηση χλωριούχων για την αποκατάσταση της ηλεκτρικής ουδετερότητας. Στην πρώτη περίπτωση δεν υπήρχε και τέτοιος λόγος, διότι την απώλεια των διταθρακικών την κάλυπταν τα ανιόντα των οξέων, τα οποία προκαλούσαν την οξέωση. Για κάποιους το πρωτοπαθές αίτιο και εδώ είναι η αυξημένη συγκέντρωση των χλωριούχων που οδηγεί στην μεταβολική αυτή οξέωση, αλλά αυτό είναι, δεν θα συζητηθεί σήμερα. Λοιπόν, ποιες είναι οι καταστάσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων? Είναι η διάρρεια, η νεφρική σωληναριακή, δηλαδή απώλεια διαθρακικών από το πεπτικό, η νεφρική σωληναριακή οξέωση, πρώιμη νεφρική ανεπάρκεια, πρώιμα στάδια νεφρικής ανεπάρκειας, χορήγηση χλωρονατριούχων διαλυμάτων, ακέτα ζολαμίδι, που είναι αναστολέας της καρβονικής ανιδράσης που χρειάζεται για την επαναρρόφηση των διαθρακικών και προκαλεί μικραμπονατουρία, είναι και διουρητικό, και ουρίτηρο εντερικά συρρίγγια. Λοιπόν, τις νεφρικές σωληναριακές οξεώσεις τις διακρίνουμε όχι σε τέσσερις, πλέον η τύπου 3 δεν αναφέρεται στα σύγχρονα συγγράμματα παθολογίας και εντατικής θεραπείας, διότι, όπως είπαμε, θεωρείται ότι οφείλεται μάλλον σε νεφρική ανεπάρκεια, ανεπάρκεια του νεφρού. Έτσι έχουμε την τύπου 1, που είναι η αποτύπου, δηλαδή αφορά τη διαταραχή της απέκρισης πρωτονίων στα αθρηστικά σωληνάρια. Η τύπου 2, εγγύς τύπου, αφορά διαταραχή επαναρρόφησης διταθρακικών στα εγγύς σωληνάρια, και τύπου 4, που είναι ο πολυδοστορεμισμός. Οι πρώτες δύο, όλες είναι υπερχλωρεμικές οξεώσεις με φυσιολογικό χάσμα ανιώτων. Οι πρώτες δύο συνοδεύονται από υποακαλιεμία, από αυξημένη αποβολή καλίου στα ουρά, κυρίως τύπου 1, ενώ υποαλδοστερονισμός συνοδεύονται υπερκαλιεμία, και αυτό είναι, όπως είναι γνωστό, έτσι, διαφοροδιαγνωστικό. Τώρα, σχετικά με το πώς θα διαφοροδιαγνώσω, από πού θα έχω αυτήν την απώλεια διταθρακικών, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό που λέγεται χάσμα ανιόντων στα ούρα, που είναι η διαφορά του χλωρίου από τα νάτρια και τα κάλια. Είπαμε ότι όταν ο νεφρός λειτουργεί σωστά, αποβάλλει αμμόνιο και μάλιστα παρέα με χλώριο, έτσι, προκειμένου να αντιμετωπίσει το παραπάνω φορτίο οξέως. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η συγκέντρωση του χλωρίου υπερβαίνει στα ούρα τη συγκέντρωση του νατρίου και καλίου, και αυτό εδώ πέρα, η διαφορά αυτή, γίνεται αρνητική. Σε αρνητική λοιπόν διαφορά, negative, πάσχει το GATT, μνημονοτεχνικός κανόνας, με διαφορετική βέβαια λάθος ορθογραφία. Εάν όμως ο νεφρός είναι το αίτιο της οξεώσεως, τότε δεν αποβάλλει πολύ χλώριο, δεν αποβάλλει πολύ χλωριούχο αμμόνιο. Άρα η συγκέντρωση του χλωρίου στα ούρα είναι μικρότερη από αυτή του νατρίου και του καλίου, και αυτό είναι θετικό. Και αυτό τις περισσότερες φορές μου λέει ότι έχω νεφρική σωληναριακή οξέωση, renal tubular acidosis, και μάλιστα κυρίως σε τύπου 1 διαταραχές. Διαφορική διάγνωση μπορεί να γίνει, δεν θα μείνω σε αυτό, με χορήγηση διταθρακικών και υπολογισμό της κλασματικής απέκρισης των διταθρακικών.
Και τέλος, να δούμε το gap-gap ratio, πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αν έχω μια μεταβολική οξέωση που έχουμε αυξημένο χάσμα ανιόντων. Είπαμε ότι επειδή όσο πέφτουν τα αρχικά, τόσο αυξάνει το χάσμα ανιόντων. Σε παρένθεση, αυτό είναι μερικώς σωστό. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, έχω αμυγός τέτοια οξέωση. Εάν όμως συνυπάρχει και άλλη μεταβολική οξέωση, δηλαδή αυτή με το φυσιολογικό χάσμα ανιόντων, δηλαδή έχω παραπάνω μείωση των τεθραγικών, παραπάνω μεταβολή τους από όσο δικαιολογεί η αύξηση του χάσματος ανιόντων, ή αν έχω και αναπνευστική αλκάλωση που δευτεροπαθώς μειώνει τα διταθραγικά, τότε η μεταβολή των τεθραγικών στον παρανομαστή, επειδή θα είναι μεγαλύτερη από ό,τι η αύξηση του χάσματος ανιόντων, θα έχω ένα gap-gap ratio μικρότερο του 1. Το αντίθετο θα συμβεί αν έχω μεταβολική αλκάλωση, δηλαδή και άλλη διαταραχή εκτός από μεταβολική οξέωση, που αυξάνει πρωτοπαθώς τα διταθρακικά, άρα η πτώση τους δεν θα είναι όση δικαιολογεί η αύξηση του χάσματος ανιόντων, θα είναι μικρότερη, ή αναπνευστική οξέωση που δευτεροπαθώς μειώνει τα διταθρακικά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις θα έχω παρανομαστεί μικρότερο, ναι, πραγματικά, μεταβολή δηλαδή ήταν λοιπόν μικρότερη από όσο είναι αυξημένα το χάσμα ανιόντων, άρα έχω ένα λόγο μεγαλύτερο της μονάδας. Λοιπόν, και λίγα λόγια για τη μεταβολική αλκάλωση, η οποία είναι ομολογουμένως ένα πολύ σύνθετο θέμα και ιδιαίτερα παθοφυσιολογικά δεν έχει ερμηνευθεί πλήρως. Η επαναρρόφηση των τεθραγικών, θα πούμε ότι τα τεθραγικά παιδιά διηθούνται στο σπείραμα και επαναρροφώνται πλήρως φυσιολογικά στα ουροφόρα σωληνάρια. Το μεγαλύτερο ποσοστό, κατά 80% στα εγγύς ουροφόρα σωληνάρια και τα υπόλοιπα θα το δείτε στον υπόλοιπο νεφρώνα. Η επαναρρόφησή τους γίνεται, όπως είδαμε και προηγουμένως, μέσω απέκρισης πρωτονίων. Είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να ξεχωρίσει, έτσι. Τα πρωτόνια τα οποία βγαίνουν είτε με μία εγγύς κύτταρη του ουροφόρου σωληναρίου εδώ αντλίαται πεάσεις ή τη μεταφορά με νάτριο. Παράγεται ανθρακικό οξύ με καρβονική ανιδράση, δάλλως είναι πολύ βραδία η διάσπασή του σε νερό και διοξίδιο. Με καρβονική ανιδράση γίνεται σε millisecond. Παράγεται λοιπόν διοξίδιο και νερό. Το νερό φεύγει στα ούρα, το διοξίδιο μπαίνει στο κυταρόπλασμα του επιθυλιακού κυτάρου και πάλι με καρβονική ανιδράση δίνει ανθρακικό οξύ, το οποίο διείσταται σε διτανθρακικά και πρωτόνια. Τα πρωτόνια θα βγουν στον αυλό του ουροφόρου σωληναρίου για να ακολουθεί η ίδια διαδικασία. Τα διτανθρακικά θα επαναρροφηθούν στο αίμα, είτε μέσω αντιμεταφοράς με χλώριο, είτε και κυρίως μέσω συμμεταφοράς με νάτριο. Βλέπετε εδώ ένα μόριο νατρίου επαναρροφάται με τρία διτανθρακικά. Είναι ηλεκτρογένικο, όπως αναφέρεται αυτός ο διάβλος. Υπάρχουν παρόμοιοι δίβλοι που δεν είναι ένα προς ένα η μεταφορά στον υπόλοιπο, στον άπο νεφρώνα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ, στο εγγύς οροφόρο σωληνάριο, η μεγαλύτερη επαναρρόφηση, στο παχύ ανιό σκέλος αγγύλης του χέλε και στο από επισφυραμένο σωληνάριο το υπόλοιπο και στα θρηστικά. Λοιπόν, ποιες είναι οι κυριότερες παρενέργειες της αλκαλιεμίας, τις βλέπετε εδώ, μπορεί ακόμα να κάνουν το καρδιαγγειακό μείωση παροχής και μείωση της και αγγειοσύσπαση. Και τα υπόλοιπα να μην μείνουμε. Τώρα, πώς θα διακρίνω εγώ τι είναι αυτό το οποίο έχει προκαλέσει τη μεταβολική αλκάλωση? Τη μεταβολική αλκάλωση τη διακρίνω σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία, βάσει του ότι είναι γραμμένο μέχρι τώρα, είναι αυτή που λέμε ότι απαντά στη χορήγηση διαλυμάτων που περιέχουν χλώριο, χλωρονατριούχα διαλύματα, δηλαδή αυτό το γνωστό μας NS. Έτσι. Και η άλλη είναι κατηγορία με τις αιτίες όπου δεν απαντούν στη χορήγηση διαλυμάτων με χλώριο. Κάποιοι λένε εδώ ότι δεν είναι ότι δεν απαντούν στη χορήγηση διαλυμάτων με χλώριο, αλλά επειδή σε αυτή την κατηγορία ανήκει μόνο η περίσσια αλλοντικορτικοειδών, κάποιοι βάζουν και την υποκαλιεμία, αλλά τις περισσότερες φορές συνυπάρχουν αυτές οι καταστάσεις. Περίσσια λοιπόν αλλοντικορτικοειδών, υπεραλδοστερονισμός, έχω αυξημένο όγκο εξωκυταρίου χώρου και δεν δίνω χλωριονατριούχα διαλύματα. Σε αντίθεση, σε αυτές τις περιπτώσεις έχω τις περισσότερες φορές μείωση του όγκου του εξωκυταρίου χώρου. Μπορεί να έχω απώλεια γαστρικού οξέως.
χάνω πολύ οξύ, το περιεχόμενο του στομάχου, παιδιά, μπορεί να είναι πολύ όξινο, μπορεί να φτάσει το 0,15-0,1 νη, δηλαδή 0,100 χιλιοστεσοδύναμα αναλύτρων συγκέντρωση τροχλωρικού οξέως. Για πολλούς, βέβαια, δεν είναι η απώλεια των πρωτονίων, αλλά η απώλεια των ιόντων χλωρίου που οδηγεί στη δευτεροπαθή επαναρρόφηση των τεθρωνικών. Η χορήγηση δύο ρητικών που κάνουν νατριούρηση τόσο της αγγείλης όσο και της θιαζίδης κτλ. Νατριούρηση, χλωριούρηση, αλλά και απώλεια καλίου. Γενικά, το έλλειμμα όγκου του εξωπιταρίου χώρου με την δευτεροπαθή ενεργοποίηση του συστήματος αγιοτενσίνης, αλδοστερώνης και την επαναρρόφηση διταθραγικών. Διότι όταν έχω απώλεια όγκου του εξωπιταρίου χώρου, ο οργανισμός θέλει να επαναρροφήσει νάτριο. Είναι το βασικό κατιόν που κρατά νερό στον εξωπιτάριο χώρο και όπως είδατε, η επαναρρόφηση νατρίου γίνεται παράλληλα με επαναρρόφηση διταθραγικών. Και τέλος, η γνωστή μας μετά από υπερκαπνία, ως πνευμονολόγοι, είστε πιο οι δήμονες αυτό, το γνωρίζετε, ότι οι υπερκαπνικοί άρρωστοι έχουν υψηλή συγκέντρωση διταθραγικών. Γι' αυτό και όταν συμβαίνει κάποια παρόξυνση, παραδείγματος χάρη χαπ, έτσι, και διασωληνωθεί ο άρρωστος, για να ρυθμίζω τον αερισμό, τον αριθμό των αναπνοών στον άρρωστο, έτσι ώστε να έχω, βλέποντας παράλληλα με το διοξίδιο, το pH, έτσι, όχι μόνο το διοξίδιο, διότι μπορεί να του κάνω μεταβολική αλκάλωση. Η μεταβολική αλκάλωση, έτσι όπως προκαλείται και από τα αίτια τα οποία σας έδειξε, έχει να κάνει με την αυξημένη επαναρρόφηση διταθρακικών, στην οποία παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι διάβλοι ιόντων στον νεφρώνα. Να πω τους δύο κύριους που αναστέλλονται, ας πούμε, αυτόν στην αγγείλη του Χέλε, νατρίου καλίου χλωρίων από τη φουροσεμίδη, και πρωτοπαθείς διαταραχές αυτών, μεταλλάξεις, μπορεί να συναντήσουμε στο σύνδρομο Μπάρτερ, και στη συνέχεια τον διάβλο νατρίου χλωρίου, για την επαναρρόφηση νατρίου και χλωρίου, που αναστέλλεται από τις θιαλζίδες και μπορεί να έχουμε και διαταραχή του στο σύνδρομο Γκίτελμαν. Συνοπτικά, η αναστολή επαναρρόφησης νατρίου σε βλάβες αυτών των διάβλων οδηγεί σε μια αυξημένη παρουσία νατρίου στον άπονε φρόνα και δημιουργεί μια συγκεκριμένη ηλεκτροχημική κλίση, η οποία ουσιαστικά ευοδώνει την απέκριση διταθρακικών, άρα την επαναρρόφηση, την απέκριση πρωτονίων, οξέως, άρα που γίνεται με τον τρόπο που είπαμε, άρα την επαναρρόφηση μέσω του επιθυλιακού, βλέπετε εδώ η επαναρρόφηση του νατρίου όταν φτάσει εδώ, διάβλου νατρίου γίνεται, άρα την απέκριση λοιπόν πρωτονίων και απέκριση καλίου. Δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες και εδώ είναι μια προτινόμενη ένα προτινόμενο σχεδιάγραμμα για το πώς είναι δυνατόν η απώλεια χλωρίου και η έλλειψη καλίου να οδηγήσουν σε μεταβολική αλκάλωση, κυρίως μέσω των διάβλων που σας έδειξα. Να μην πω περισσότερα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως σας είπα, ο επιθυλιακός διάβλος νατρίου, η δραστικότητά του, είτε δευτεροπαθός, μέσω παραδείγματος χάρη δράσεις ορμονών και τα υπόλοιπα, όπως η αλδοστερόνη, είτε μέσω διαταραχής των προηγούμενων διάβλων που έχουν να κάνουν με την επαναρρόφηση του νατρίου, είτε και λόγω μεταλλάξεων και λόγω ορμονικών διαταραχών. Λοιπόν, να πούμε ότι η διαφορική διάγνωση των προηγούμενων μεταβολικών αλκαλώσεων των δύο κατηγοριών γίνεται με την μέτρηση του χλωρίου στα ουρά. Στην πρώτη κατηγορία, εκτός και ο άρρωστος έχει πάρει μόλις διουρητικό, έτσι, θα πρέπει να είναι χαμηλή η συγκέντρωση του χλωρίου, κάτω από 15 χιλιοστεσοδύναμα ανά λίτρο, ενώ στην δεύτερη κατηγορία, στον υπεραλδοστερονισμό, είναι πάνω από 25 χιλιοστεσοδύναμα ανά λίτρο. Και εδώ είναι η θεραπεία που ουσιαστικά συνίσταται στη χορήγηση όταν με διαλύματος χλωρίου νατρίου δεν έχω ποτέ χορηγήσει διάλειμμα 0,1 νη υδροχλωρίου. Ακεταζολαμίδη δίνω, μπορώ να δώσω στη δεύτερη κατηγορία που έχω υπεραλδοστερονισμό. Η θεραπεία είναι βέβαια η εκτομή του όγκου που υπεπαράγει αλδοστερόνη. Αλλά μπορώ να χορηγήσω και αναστολή αλδοστερόνη, ξέρω εγώ, σπινολακτών, πληρενών κτλ. Ή ακεταζολαμίδη, η οποία τι κάνει, κάνει μπικραμπονατουρία, δηλαδή κάνει νεφρική σωληναριακή οξέως, δηλαδή και έχει και διουρητική δράση, οπότε αντιμετωπίζω και το πρόβλημα με το αυξημένο σε αυτή την κατηγορία όγκου εξωπιταρίου χώρου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια. Γιάννη, ευχαριστούμε για την εισήγηση. Είναι μια εισήγηση που
ξεκαθάρισε αρκετά πράγματα για τις μεταβολικές διαταραχές. Ελπίζω δεν να ήταν βοηθητική. Ναι. Δεν βλέπω στο chat κάποια ερώτηση, όμως επιφυλάσσομαι αν έρθει κάποια ερώτηση, όπως και με τον πρώτο ομιλητή, θα την, από στο chat θα τη στείλω σε εσάς με mail για να μπορέσει να απαντηθεί στο συνάδελφο. Λοιπόν, μία σύντομη απάντηση. Επειδή έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το Stuart και αφορά αυτό το πράγμα, η φυσικοχημική προσέγγιση είναι ενδιαφέρουσα. Συνοπτικά θα μιλήσω. Είναι ενδιαφέρουσα παθοφυσιολογικά. Αυτό το οποίο είπαμε όμως είναι αρκετά χρήσιμο, δηλαδή μπορώ να βγάλω πολλά συμπεράσματα αρκεί να διορθώσω για την αλμπουμίνη το χάσμα ανιόντων. Αυτό. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και εγώ. Και χωρίς να χρονοτριβούμε, παρακαλώ ότι οι ερωτήσεις υπάρχουν να τις δω στο chat. Έχω ήδη μια ερώτηση που έχει έρθει για τον κύριο Βασιλακόπουλο. Να περάσουμε στα παραδείγματα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Χιλά, που είναι επιμελητής Α στην 5η Πνευμονολογική Κλινική της Σωτηρία και θα μας ανασκοπήσει ουσιαστικά κάποια πράγματα από αυτά που ακούστηκαν από τους δύο προηγούμενους ομιλητές μέσω παραδειγμάτων. Γιώργο. Καλημέρα από μένα. Φαίνεται η παρουσίασή μου? Όχι, πρέπει να την κάνετε χέρι, κύριε Χιλά. Ναι. Την έχω κάνει, δεν ξέρω γιατί. Ένα λεπτάκι, με συγχωρείτε. Να πω καταρχήν ότι πράγματι, όπως είπε και ο κύριος Βασιλιάδης και όπως είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος, υπάρχουν και ο Πέτρος Μπακάκος, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά την οξοβασική ισορροπία. Κάτι που μοιάζει πολύ δύσκολο, αλλά κάποιος, εάν προσεγγίσει τα πράγματα μέσα από μια σκοπιά σαν αυτή τη σχολή της Βοστόνης που θα σας παρουσιάσω τώρα, μπορεί να πει ότι κάπως θα αποποιεί. Και πράγματι, ο τρόπος αυτός είναι ένας μνημονικός τρόπος, μνημονοτεχνικός τρόπος. Προφανώς και η φυσικοχημική προσέγγιση της σχολής Stuart έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά στην κλινική πράξη νομίζω ότι η προσέγγιση μέσω της σχολής της Βοστόνης είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο ανθρώπινος, θα σας πω 12 παραδείγματα, 10 παραδείγματα τα οποία είναι απλές διαταραχές οξοβασικής οροπίας και 2 μεικτά. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να προσεγγίσουμε τα πράγματα προϋποθέτει ότι θυμόμαστε κάποια νούμερα, θα σας πω ποια είναι αυτά. Βλέπετε αυτή την εξίσωση που είναι το αθραγικό οξύ που διασπάται αμφίδρομα προς διοξίδιο του άνθρακος και νερό και υδρονοκατιόντα και δίτα αμφρακικά. Όταν έχω την απόλυτη ισορροπία, έχω pH 7,40. Προφανώς και το φυσιολογικό pH είναι από 7,35 σε 7,45. Κάνουμε κάποιες παραδοχές για να μπορούμε να μιλήσουμε με νούμερα και να προσεγγίσουμε τις διαταραχές. Και έχω μερική πίεση του διοξιδίου 40 μιλιγκράμμ στη λιγαγύρου και έχω συγκέντρωση δίτα αμφρακικών 24 χιλιοϊστοδύναμα ανά λίτρο. Εάν λοιπόν εμένα κάποιος μου προσθέσει οξύ υδρονοκατιόντα, είναι προφανές ότι θα πάθω μεταβολική οξέωση. Το ίδιο όμως θα πάθω και αν χάσω βάση, δηλαδή διταφρακτικά. Γι' αυτό και η μεταβολική οξέωση είναι η μόνη διαταραχή που έχει διτή υπόσταση. Αντίθετα, αν κάποιος μου προσθέσει διταφρακτικά, στην πραγματικότητα, επειδή αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, εάν εγώ συμπυκνωθώ και άρα αυξηθεί η συγκέντρωση των διταφρακτικών, θα υποστώ μεταβολική αλκάλωση. Οι αναπνευστικές διαταραχές είναι πιο απλές στην προσέγγιση, καθώς ο υποαερισμός και ο θα μας οδηγήσει στην αναπνευστική οξέωση και ο υπεραερισμός στην αναπνευστική αλκάλωση. 2-3 πράγματα. Μεταβολική οξέωση έχω με αυτό το μοντέλο προσέγγισης όταν το pH είναι κάτω από 7,40 και άρα έχω οξιεμία και όταν τα διταφρακτικά μου είναι κάτω από 24. Πάντοτε το ερώτημα που κάνω στον εαυτό μου είναι πού οφείλεται η παρατηρούμενη διαταραχή της οξοβασικής οροπίας. Συγκεκριμένα στη μεταβολική οξέωση, θα πρέπει να ξεκαθαρίσω στο μυαλό μου αν αυτό οφείλεται σε προσθήκη οξέως ή σε απώλεια βάσης. Ο κύριος Βασιλιάδης μας είπε πολύ ωραία για το χάσμα ανιόντων. Πραγματικό χάσμα ανιόντων δεν υπάρχει. Στην πραγματικότητα είναι η διαφορά των μη μετρούμενων κατιόντων πλην των μη μετρούμενων ανιόντων. Όταν αυτό είναι κοντά στο 12, 12 συν 2, τότε μιλάμε ότι έχουμε ένα φυσιολογικό χάσμα ανιόντων, άρα δεν μου έχει προσθεθεί βάση, δεν μου έχει προσθεθεί, συγγνώμη, οξύ. Έχω μη ευρύ χάσμα ανιόντων φυσιολογικό και άρα έχω μεταβολική οξέωση λόγω απώλειας βάσης. Αντίθετα,
Εάν κάποιος μου έχει προστίσει οξύ, γαλακτικό οξύ, διαβητικά και το οξέ κτλ., θα έχω μεταβολική οξέωση με ευρύ χάσμα ανιόντων. Θα το δούμε στην κλινική πράξη. Εδώ, στα παραδείγματα εννοώ. Αυτό το οποίο πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η αντιρρόπιση στη μεταβολική οξέωση είναι για κάθε ένα μιλιοϊκό υβέραντ αναλύτρο πτώση της συγκέντρωσης των πιταφρετικών, η PCO2 πέφτει κατά περίπου 1,2. Δεν θα τα βρίσκουμε ακριβώς έτσι όταν παίρνουμε αέρα αρτηριακού αίματος, αλλά πολύ κοντά αν έχουμε αμυγή μεταβολική οξέωση. Μεταβολική αλκάλωση είναι το ανάποδο. Έχω αλκαλιεμία και διταφρετικά πάνω από 24 και η αντιρρόπιση είναι για κάθε ένα χιλιοϊστοδύναμο αναλύτρο αύξηση της συγκέντρωσης των διταφρετικών, έχουμε αύξηση κατά 0,7 της συγκέντρωσης της μερικής πίεσης του διοξιδίου. Αναπνευστικές διαταραχές. Στην αναπνευστική οξέωση έχω οξιεμία και PCO2 πάνω από 40. Και εδώ μπαίνουν δύο έννοιες. Η έννοια της οξίας αντιρρόπησης και η έννοια της χρόνιας αντιρρόπησης. Εάν λοιπόν έχω αύξηση κατά ένα τη συγκέντρωση των διαφορετικών για κάθε 10 αύξηση της PCO2, τότε μιλάμε για μια οξία αναπνευστική οξέωση. Αν έχω 3,5 για 10, μιλάμε για μια χρόνια. Και πάμε τέλος και στην αναπνευστική αλκάλωση, που ορίζεται την αλκαλιεμία και από τη μερική πίεση του διοξιδίου κάτω από 40, όπου τα νούμερα που πρέπει να θυμάμαι είναι στην οξία αντιρρόπηση 2 για κάθε 10, 2 χιλιοστοδύναμα αναλίτρο πτώση των διαφορετικών για κάθε 10 μιλιμέτρα γύρω πτώση τη μερική πίεση του διοξιδίου και στη χρόνια κατάσταση 4 για 10. Χρειάζομαι λοιπόν να θυμάμαι μερικά βασικά πράγματα που θα τα δούμε στα παραδείγματα, τα οποία είναι και παραδείγματα πραγματικά από την κλινική πράξη. Έχω λοιπόν εδώ έναν ασθενή με γνωστή καρδιακή ανεπάρκεια. Έρχεται στο ΤΕΠ, έχει εμπείρετο και παραγωγικό βήχα εδώ και 3 μέρες. Είναι εποχή προ-COVID, δεν υποψιάζουμε τον κορονοϊό, δεν ελάμβανε οξυγονοθεραπεία κατοίκων. Αυτό το λέω γιατί βλέπω μία ΠΕΟ του στο 55. Ξεκαθαρίζω εκ προημίου για την ανάλυση των αερίων του αρτηριακού αίματος, για την προσέγγιση της εξωβασικής οροπίας ή μερική πίεση του οξυγόνου, δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Η ακτινογραφία λοιπόν θωράκας στην οποία υποβάλλει το ασθενής αναδεικνύει πύκνωση τυψού κάτω του πνευμονικού πεδίου και από την κλινική αντικειμενική εξέταση βλέπω να έχει μια σχετική ταχυπνία με 22 ανάσεις και αρτηριακή πίεση 85 με 60. Όταν πάω λοιπόν να προσεγγίσω την οξυβασική ισορροπία, θα πρέπει να δω ότι το pH του ασθενούς είναι 7,35, έχει οξυεμία και τα διταφρετικά του είναι 16. Δικαιώμαι λοιπόν να πω ότι έχει μεταβολική οξέωση. Το επόμενο πράγμα που θα πρέπει να μου μπει στο μυαλό όταν προσεγγίζω τη μεταβολική οξέωση είναι έχω την κατάλληλη πτώση της PCO2. Δηλαδή, εδώ έχουμε τα διταφρετικά να έχουν πέσει από τα 24,8. Αναμένω τη μερική πίεση του διοξιδίου να έχει πέσει κατά 9-10 κάπου εκεί. Είναι πράγματι 30. Άρα έχω την κατάλληλη πτώση, την αναμενόμενη για την PCO2. Αφού το ορίσω και αυτό, το επόμενο ιδεολογικό ερώτημα είναι και είναι μόνο στην προσέγγιση της μεταβολικής οξέωσης, μιας και όπως είπαμε και πριν, είναι η μόνη που έχει διτή υπόσταση. Πρόκειται, έχω προσθήκη οξέως ή έχω άμεση ή έμεση απώλεια μεταφρετικών. Η άμεση συμβαίνει από το γαστιντερικό με διάρειες και με τη βλάβη στο εγγύς εισπηρεμένο σωληνάριο και όλες τις υπόλοιπες νεφρικές σωληνιακές εξουσίες μου κάνουν έμεση απώλεια διταφρετικών υπό την έννοια ότι καταναλώνονται διταφρετικά για να εξωτερώσουν κάποια οξέωση που έχει προσθεθεί στον οργανισμό. Εδώ λοιπόν το Anion Gap θα με βοηθήσει. Είναι 20 ανεβασμένο κατά 8, άρα έχω προσθήκη οξέως και μάλιστα το Anion Gap δεν είναι κατά ένα μαγικό ποσό ανεβασμένο, είναι κατά όσο έχουν πέσει τα διταφρετικά μου. Άρα πηγαίνω σε αυτόν τον αλγόριθμο και είμαι στο κεντρικό του κομμάτι που είναι και οι περισσότερες μεταβολικές οξεώσεις. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αναρωτηθώ είναι να δω τις βασικές αιτίες. Δηλαδή, έχει ο άρρωστος και τον αιμία? Δεν έχει. Έχει κάτι άλλο που βγάζει μάτι? Έχει. Έχει την τιμή του γαλακτικού οξέως που είναι 9,2. Ξέρουμε ότι η φυσιολογική τιμή είναι κοντά στο 2, αν και θα πρέπει να βρούμε τιμές από το 4 και πάνω για να μπορεί να συντηρηθεί μια γαλακτική οξέωση. Τι συμβαίνει με τον άρρωστο με εδώ? Έχω μια υποξυγονεμία και υπόταση
κάνει αναερόβια γλυκόλυση, ακριβώς γιατί η προσφορά στους ιστούς είναι μικρότερη από αυτή που απαιτούν οι ιστοί για να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες που έχει στην παρούσα φάση και περνάει σε αναερόβιο μεταβολισμό. Άρα λοιπόν έχω μια γαλακτική οξέωση στο παράδειγμά μου και μάλιστα είναι μια ελγαλακτική οξέωση τύπου α λόγω αύξησης του ρυθμού παραγωγής του γαλακτικού οξέως που επισυμβαίνει για να καλύψει τις ενεργειακές μου ανάγκες. Πάω στο παράδειγμα νούμερο 2. Πάλι έχω έναν άντρα 23 ετών με ιστορικό διαβήτη τύπου 1 που έρχεται στο ΤΕΠ με πολυουρία, πολυδιψία, ήπια σύγχυση και εμπείρεται από 24 ώρες. Βλέπετε εδώ πέρα η ΠΕΟ του 98, είχε ένα πολύ καλό κορισμό προφανώς. Κάποιος σκέφτηκε να του πάρει ένα αέριο και σωστά και βλέπετε το αποτέλεσμα. Ο ασθενής ο συγκεκριμένος έχει pH 7,26-29 και έχει και τα ανθρωτικά 10. Πολύ χαμηλά. Δικαιούμαι λοιπόν να πω ότι έχει μεταβολική οξέωση. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να δω αν είναι κατάλληλα μειωμένη η μερική πίεση του διοξιδίου. Πράγματι, εδώ τα 14 ανθρωτικά, τα 10 ανθρωτικά σημαίνει ότι έχει πέσει συγκέντρωση κατά 14 και αναμένω την πέση του κάπου κοντά στο 21, 22, 23, είναι στο 23, δηλαδή έχω μία μείωση της πέσης του περίπου 1,2 για κάθε ένα πτώση της συγκέντρωσης των δύο ανθρωτικών. Το επόμενο είναι, έχει προστεθεί οξύ ή έχω απώλεια βάσης, απώλεια ανθρωτικών. Εδώ το ion gap είναι 23, είναι ανεβασμένο δηλαδή περίπου κατά 11, ενώ τα ανθρωτικά είναι κατά 14. Αυτό είναι αυτό που είπε πριν ο κύριος Βασιλιάδης. Θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα την αλβουμίνη, διότι από τα μη μετρούμενα ανιόντα είναι το πιο ανιόντα, ναι, σωστά το είπα, είναι το πιο ισχυρά φορτισμένο, το πιο βαρύ χαρτί σε εισαγωγικά και σε περιπτώσεις που η συγκέντρωση της αλβουμίνης δεν είναι εντός φυσιολογικών ορίων, με βάση τον τύπο που τον βλέπετε με τα κόκκινα γράμματα, μετρούνε ο anion gap συν 2,5 επί 4 από όπου αφαιρούμε τη συγκέντρωση της αλβουμίνης, δεν χρειάζεται να το μάθουμε απ' έξω. Όταν έχουμε λοιπόν υποαλβουμινεμία, θα πρέπει να διορθώνουμε το anion gap ως προς την αλβουμίνη. Και αν εδώ το πράξουμε, και το κάνω γρήγορα για να εξοικονομήσουμε χρόνο, θα δούμε ότι το διορθωμένο anion gap είναι 26, άρα είναι ανεβασμένο όσο είναι η πτώση των ανθρωτικών. Από αυτό το παράδειγμα πρέπει να μας μείνει ότι πρέπει να προσέχουμε τη συγκέντρωση της αλβουμίνης. Πράγματι λοιπόν έχουμε μια προσθήκη, μια μεταβολική οξέωση με κατάλληλη αντιρρόπηση και έχουμε προσθήκη οξέως γιατί έχουμε αυξημένο anion gap και εδώ είναι προφανές φυσικά δεν έχουμε νευρική ανεπάρκεια, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε τη γλυκόζη 540, άρα λοιπόν η μεταβολική οξέωση οφείλεται στην προσθήκη και τοξέων στον οργανισμό. Έχουμε δηλαδή διαβητική και τοξέωση. Είναι μια κατάσταση που όπως όλοι γνωρίζουμε εμφανίζεται συνήθως σε γνωστούς ασθενείς ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς που για κάποιο λόγο δεν έλαβαν την ινσουλίνη τους, ξέχασαν, δεν την έχουν πάρει στην ώρα τους και συνήθως υπάρχει και κάτι συμπαραμαρτούν όπως είναι μια λίμωξη που εδώ πέρα συνυπάρχει, ο ασθενής είχε εμπειρία, το αν θυμάστε, το οποίο αύξησε τη συγκέντρωση των ορμονών που έχουν δράσει αντίθετη της ινσουλίνης. Και πράγματι έχουμε μια διαβητική και τοξέωση λόγω κακώς ρυθμιζόμενου ζαχαρόδη διαβήτη και συνυπάρξης λίμωξης μας υποδεικνύει το εμπείρητο. Περνάω στο παράδειγμα 3. Άνδρα 40 ετών, προσέχετε στο τμήμα επικών των περιστατικών ανάμεσα στο χαμό, πάλι σε μια προ-COVID κατάσταση, ας τον σκεφτούμε αυτό, με αδυναμία, καταβολή, διαταραχές στην όραση. Από το ιστορικό προκύπτει ότι όλα αυτά τα συμπτώματα τα οποία τον ενοχλούν έχουν αρχίσει μετά από ένα βράδυ που έχει βγει και έχει κάνει ισχυρή κατανάλωση αλκοόλ. Κάποιος σκέφτεται για να τον τιμωρήσει να του πάρει ένα αέριο αρτηριακού αίματος και βλέπει ότι βρίσκεται μπροστά σε μια μεταβολική οξέωση και μάλιστα σοβαρή, 7,26 pH και 10 τετανθρωτικά. Η προσέγγιση εξακολουθεί να είναι η ίδια. Βλέπουμε ότι τα τετανθρωτικά έχουν πέσει κατά 14, αντιστοίχως κατά 1,2 για καθένα έχει πέσει η PCO2. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι το anion gap για να δούμε αν έχει προσθέσει οξύ ή έχω χάσει βάση. Το anion gap είναι 26, ανεβασμένο κατά 14, όσο έχουν πέσει τα τετανθρωτικά. Άρα έχω μεταβολική οξέωση με ευρύ χάσμα ανιόντων από προσθήκη οξέως. Πιο οξύ. Δεν έχω ούτε υποξυγονιμία για να υποψιαστώ
αναερόβιο γλυκόλυση, γαλακτική ζύμωση, αναερόβιο μεταβολισμό, ούτε νεφρική ενεπάρκεια. Δεν έχω τιμή γλυκόλυση, είναι 180. Αυτή δεν μπορεί να μου συντηρήσει σοβαρή διαβητική κυκλοξεύση. Σκέφτομαι ότι από το ιστορικό έχω πρόσφατη κατανάλωση αλκοόλ, διαταραχή όραση και πιθανή άρα δηλητηρίαση από νοθευμένο αλκοόλ, από μεθανόλη. Πώς θα το καταλάβω αυτό, υπάρχει κάποιος τρόπος? Υπάρχει η έννοια του οσμωτικού χάσματος του πλάσματος. Δηλαδή, στο ίδιο το αέριο, αν παρατηρήσετε, στα πιο πολλά μηχανάκια, μας βγάζει κάτω-κάτω το P osmolality, δηλαδή τη μετρούμενη με οσμόμετρο οσμωτικότητα, η οποία έχει μία τιμή. Υπάρχει όμως και υπολογιζόμενη οσμωτικότητα. Αυτό που μπορώ εγώ με ένα χαρτί και ένα μολύβι να υπολογίσω, διότι η οσμωτικότητα του πλάσματος οφείλεται κυρίως στο νάτριο, στη γλυκόζη και στην ουρία. Βλέπετε εδώ την πράξη. Δεν χρειάζεται τώρα να το αναλύσω. Μπορώ να το κάνω λοιπόν μόνος μου και να δω ποια είναι η υπολογιζόμενη, η αναμενόμενη οσμωτικότητα. Εάν έχω πέσει πάρα πολύ κοντά μεταξύ της μετρούμενης και της υπολογιζόμενης οσμωτικότητας, όλα βαίνουν καλώς, υπό την έννοια ότι δεν υποψιάζουμε ότι έχει προστεθεί κάποια ουσία. Εάν όμως υπάρχει μια διαφορά, βλέπετε, σημαντική, όπως εδώ περίπου 60, αυτό σημαίνει ότι στο πλάσμα μου υπάρχει μια οσμωτικός δρόσα, δραστική ουσία, η οποία, να τριώπω από τα ιόντα, αυτό είναι το πιο βαρύ χαρτί, πάλι σε εισαγωγικά, δεν είναι γλυκόζη, δεν είναι ουρία. Άρα είναι κάτι το οποίο αυξάνει τη μετρούμενη προφανώς οσμωτικότητα, αλλά εγώ και όχι την υπολογιζόμενη, γιατί εγώ δεν το υπολογίζω. Άρα τότε σκέφτομαι ότι έχω την προσθήκη κάποια τέτοια ουσία και στην πραγματικότητα εδώ πέρα δεν έχω κάτι μαγικά, δεν έχει κάτι μαγικά προστεθεί στο αίμα μου. Είναι η μεθανόλη, μια φθηνή και πολύ ευρέως διαδεδομένη αλκοόλη, που αρχικά μεταβολίζεται σε φορμαλδεΐδη, στη συνέχεια σε φορμικό οξύ, που είναι πάρα πολύ τοξικός μεταβολίτης. Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να αλλοιώσουμε τα ποτά και φυσικά γνωρίζουμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές τοξικότητες, σε βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στο οπτικό νεύρο, ακόμα και σε τύφλωση. Πράγματι, όπως είπε ο κ. Βασιλιάδης πριν, η θεραπεία άμεσα είναι να χορηγήσουμε θηλυκή αλκοόλ, ακριβώς επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλη χημική συγγένεια με τη μεθανόλη. Μαζί με την υπόλοιπη φυσικά αντιμετώπιση ενός ανθρώπου που έχει πάθει μεταβολική οξέωση από τοξίνες. Περνάω στο τέταρτο παράδειγμα. Άντρας 35 ετών έρχεται στο τμήμα βιώσιμων των περιστατικών με εμπείρετο και δυναμία από τριημέρου. Και εδώ πέρα, συσσαγωγικά για τιμωρία πάθηκε ένα αέριο αρτηριακού αίματος, γιατί ο άνθρωπος δεν είχε υποξυγονεμία, δεν είχε αναπνευστική ανεπάρκεια, είχε κορεσμένο 99-98. Και βλέπουμε ότι και πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα pH 7-26 και σε διταμφωτικά 10. Πράγματι και εδώ δικαιούμαστε να πούμε ότι έχει μεταβολική οξέωση. Ωραία. Το επόμενο βήμα είναι, όπως πάντα, να δούμε αν υπάρχει κατάλληλη αντιρρόπηση. Πράγματι, η PCO2 έχει πέσει περίπου 1,2 για κάθε ένα χιλιοστοδύναμο αναλύτρο πτώση της συγκέντρωσης των διταθρωτικών. Και άρα είμαι στο κομμάτι του αλγορίθμου που πρέπει να δω το anion gap για να δω αν είναι αυξημένο ή όχι. Και εδώ, όπως βλέπετε, από την αντικατάσταση των τιμών, είναι ένα φυσιολογικό anion gap. Άρα έχω μία μεταβολική οξέωση που οφείλεται σε απόλυτη ανθρωπικών, είτε από το γαστρεντερικό, είτε από τους νεφρούς. Υπάρχει κάποια έννοια που μπορεί να με βοηθήσει? Υπάρχει αυτό που λέμε νάτριο και κάλιο και χλώριο σε τυχαίο δείγμα ούρων. Όπως υπόθηκε και πριν, στο ανθρώπινο σώμα, άρα και στα ούρα, υπάρχει η έννοια της ηλεκτρικής ουδετερότητας. Άρα, τα θετικά φορτισμένα ιόντα πρέπει να είναι περίπου ίσα με τα αρνητικά φορτισμένα. Εδώ, αυτά που είναι τα βαριά χαρτιά στα ούρα είναι το νάτριο, το κάλιο και το αμμόνιο. Από τα κάτι ιόντα και από τα ιόντα είναι το χλώριο. Αυτά πάνω κάτω πρέπει να είναι ίσα. Εάν το νάτριο και το κάλιο βρεθεί σε τυχαία δείγμα ούρων, το άθροισμα των συγκεντρώσεων του, να είναι χαμηλότερο από τη συγκέντρωση του χλωρίου, δεν θα είναι κατά κάποιο μαγικό ποσό, αλλά κατά το ποσό του αμμονίου που παράγεται μένα από τους νεφρούς, αλλά δεν μπορεί να μετρηθεί. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, οι νεφροί αποβάλλουν αμμόνιο και άρα η οξέωση δεν είναι νεφρικής προελεύσεως. Εδώ, αν κάνουμε την αντικατάσταση, θα δούμε ότι το νάτριο και το κάλιο είναι μικρότερο από το χλώριο, άρα ο νεφρός λειτουργεί, παράγει αμμόνιο, τι μου μένει? Το γαστρεντερικό σύστημα. Και πράγματι, ο συγκεκριμένος ασθενής έχει μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων λόγω απώλειας διαφορετικών από το γαστρικό του σύστημα, διότι
είχε κάνει αρκετές διάρρειες, έβασε και αποκριτική διάρρεια. Άνδρας 56 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό έρχεται στο ΤΕΠ λόγω επεισοδίων εμέτων τις τελευταίες 24 ώρες. Αναφέρει και μια δικατική περιεκτική κίνηση που επιβεβαιώνεται και έχει και επιγαστραλγία. Από τα αέρια του αρτηριακού αίματος βλέπουμε το pH να είναι 7,50 και τα αντανθρωτικά 38. Άρα έχουμε αλκαλιεμία και υψηλά αντανθρωτικά. Δικαιόμαστε λοιπόν να πούμε ότι είμαστε μπροστά σε μια μεταβολική αλκάλωση. Πόσο έχουν αυξηθεί εδώ τα αντανθρωτικά? 14. Ποια είναι η pH του, η μερική πίεση του διοξιδίου? 50. Άρα έχουμε περίπου μία αύξηση 0,7 για κάθε 1 χιλιοστοδύναμο αναλύτρο αύξηση κέντρωση των αντανθρωτικών. Άρα μάλλον μιλάμε για μία αμυγή μεταβολική αλκάλωση. Όταν προσεγγίζουμε τη μεταβολική αλκάλωση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι αν ο GFR είναι χαμηλός, από την τιμή της κρεατινίνης, να δούμε τι γίνεται. Και αν δεν είναι, το επόμενο και πάρα πολύ σημαντικό ενιολογικό βήμα είναι να έχουμε μειωμένο εξοκτάριο όγκο. Λέω προημίου ότι δεν θα προσεγγίσουμε τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις μεταβολικής αλκάλωσης με μη μειωμένο εξοκτάριο όγκο, γιατί αυτό είναι ένα πολύ ειδικό πράγμα και αφορά κυρίως διαταραχές του επίπεδου ρενίνης και αλδοστερώνης. Θα προσεγγίσουμε το υπόλοιπο κομμάτι, που είναι το 95, θα μου επιτραπεί να πω, της 100 της μεταβολικής αλκάλωσης, που στην πραγματικότητα είναι η απώλεια με μέτους ή το μηχανικό ανάλογό του, που είναι ο ενεργαστικός σωρήνας, και οι διάρειες και, και η χρήση των διουρητικών φαρμάκων. Μάλιστα, είναι εξοκυτάριος όγκος εδώ πέρα μειωμένος? Εδώ έχουμε επανειλημμένα επεισόδια εμέτων και άρα πράγματι είναι. Όταν ο εξοκυτάριος όγκος είναι μειωμένος, οι νεφροί επαναρροφούν όσο περισσότερο νάτριο και χλώριο, όπως όλοι ξέρουμε, μπορούν, ώστε να αποκαταστήσουν τον όγκο που λείπει και άρα θα πρέπει να βρω το νάτριο και το χλώριο κάτω από 10 χιλιοστοδύναμα ανά λίτρο, χαμηλές δηλαδή συγκεντρώσεις στα ούρα. Αν όμως η απώλεια του εξοκυτάριου όγκου έχει συμβεί από τους ίδιους τους νεφρούς, διότι εγώ τους έχω μαστιγώσει με τη λήψη των διουρητικών και αυτοί έχουν χάσει την επαναρροφητική ικανότητά τους, τότε αυτές οι συγκεντρώσεις θα είναι υψηλές. Μάλιστα, θα σας πω ότι κοιτάζουμε τη συγκέντρωση του χλωρίου πάντοτε στα ουρά και όχι του νατρίου, γιατί το νάτριο μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να πρέπει να συνοδεύσει μη επαναρροφούμενα επαναρροφήσιμα ανιόντα και άρα να αποβληθεί μαζί με αυτά, όπως είναι τα ιόντα πενικυλίνης για παράδειγμα, στα ουρά και να το δούμε ψευδώς χαμηλό. Κοιτάζουμε λοιπόν το χλώριο. Εδώ το χλώριο είναι χαμηλό. Άρα έχω μια μεταβολική αλκάλωση που οφείλεται είτε σε εμέτους ή απώλεια εργαστικού περιεχομένου από τον εργαστικό καθετήρα ή σε μη πρόσφατη χρήση διουρητικών. Επειδή έχουμε τη συγκέντρωση του χλωρίου χαμηλή, είναι προφανές ότι μιλάμε για απώλεια εργαστικών υγρών, δηλαδή για μια μεταβολική αλκάλωση με μειωμένο εξοκυτάριο όγκο, με μειωμένη συγκέντρωση του χλωρίου στα ούρα λόγω επανειλημμένων επεισοδίων εμέτων. Αν πάμε στο δίδυμο παράδειγμα, το επόμενο, άντρας 72 ετών, παχύσαρκος με ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας, αρτηριακής πέρτασης και υπερλιπιδημίας, έρχεται στο ΤΕΠ και έχει οψοσθενικό άλγος και ταχυκαρδία. Παίρνει αναστολής διάβλου ασβεστίου, φυροσεμίδη, που έχει αυξήσει μόνος του τη δόση, ποιος να τον ποτοδεί, παθολόγος, πουλμονολόγος, καρδιολόγος, κάποιος του παίρνει ένα αέριο, βλέπει το pH να είναι στο 7,50, αλκαλιεμία και τα αντανθρωτικά 38, και κάνει την προσέγγιση ότι έχουν αυξηθεί τα αντανθρωτικά κατά 14 και υπάρχει μια μερική πίεση του διοξιδίου στο 50, άρα μάλλον έχουν μια αμυγή μεταβολική αλκάλωση. Δεν έχει χαμηλό GFR. Πρέπει να δει αν είναι μειωμένος ο εξοκυτάριος όγκος. Κάνει συστηματική χρήση διουρητικών. Έχει αυξήσει και από μόνο τη φοροσεμίδη. Έχει περσέ εξοκυτάριο όγκο χαμηλό. Και όπως είπαμε και πριν, η συγκέντρωση του νατρίου και του χλωρίου θα μας οδηγήσει να δούμε τι γίνεται. Εδώ έχουμε χλώριο 39, άρα υψηλό και άρα έχουν χάσει οι νεφροί την επαναρροφητική τους ικανότητα και έχουμε αυτό που ονομάζουμε τη μεταβολική αλκάλωση από συμπύκνωση συστολή. Δεν έχω χρόνο να το αναλύσω. Θα πω απλά ότι η χρόνια λήψη διουρητικών οδηγεί σε μειωμένο εξοκυτάριο όγκο. Αυτό έχει συνέπεια την ενεργοποίηση του άξονα ρενίνης αγκιοτενσίνης αλδοστερώνης, με αποτέλεσμα την αποβολή ύδρων κατιόντων και ιόντων καλίου στα ούρα, με προσθήκη των διταθρετικών στο αίμα. Η μείωση γενικά του εξοκυτάριου όγκου και η υποκαλεμία
οδηγούν τους νεφρούς να χάσουν την υπαναφορετική τους ικανότητα και όσο αυτό συντηρείται, συντηρείται και η μεταβολική αλκάλωση. Άρα πρέπει να σκεφτόμαστε πάντοτε το να δώσουμε όγκο και κάλια σε ένα ασθενή που έχει μεταβολική αλκάλωση. Πάω στο επόμενο παράδειγμα. Γυναίκα 40 ετών με γνωστό ιστορικό βροχικό άσθημα, το μπαίνει στο ΤΕΠ, ασθενός με απίστευτη δύσπνοια, με βήχα και ευτυχώς ακόμα σε ρυθμό. Ωστόσο, αυτή η ασθηματική γυναίκα στην λήψη των αερίων του αρτηριακού αίματος μας κατατρώμαξε και διασωληνώθηκε τελικά, διότι είχε pH 7,26 και μερική πίεση διοξιδίου 60, δηλαδή είχε αναπνευστική οξέωση. Και εδώ πέρα θα πρέπει να δούμε την έννοια της αύξησης των μεταθρακικών σε σχέση με την αύξηση της μερικής πίεσης του διοξιδίου. Εδώ έχουμε 60 την τιμή για την PCO2, άρα έχουμε 26 διαθρακικά, άρα 1 για 10 έχουμε φυσικά μια οξία αναπνευστική οξέωση, που οφείλεται φυσικά στην κρίση του άσθματος. Θυμίζω, ειδικά σε εμάς τους πνευμονολόγους, και δεν σταματώ να το λέω σε κανένα δικαιωμένο που έχω γνωρίσει μέχρι τώρα, ότι πρέπει πάντοτε στις αναπνευστικές διαταραχές να ορίσουμε και την κύψιλο αρτηριακή διαφορά της μερικής πίεσης του οξυγόνου. Αυτή θα μας οδηγήσει πάντοτε να δούμε εάν πρόκειται για υποαερισμό που οφείλεται σε μια νευρομυϊκή πάθηση, στο ότι πάσχει η αντλία και όχι ο ίδιος ο πνεύμονας. Ψηλές τιμές θα μας οδηγήσουν υπέρ της πνευμονικής νόσου, χαμηλές τιμές υπέρ της νευρομυϊκής αντλίας. Είναι μια πάρα πολύ απλή εξίσωση, 150 πλην 1,25 επί την PCO2, πλην την PO2. Μπορούμε να το κάνουμε πάρα πολύ εύκολα και να καταλάβουμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κύψιλη διορτηριακή διαφορά της μερικής πίεσης του οξυγόνου. Εδώ αυτή η διαφορά είναι 25. Προφανώς, πνευμονική είναι η νόσος που έχει προκαλέσει το πρόβλημα της αναπνευστικής οξέωσης και είναι φυσικά το βροχικό άσθημα. Οξία, λοιπόν, αναπνευστική οξέωση. Άνδρας 65 ετών με χάπ και χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου 2, υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια, με οξυγονοθεραπεία στο σπίτι, έρχεται με κάποιες αλλαγές στα συμπτώματά του που είναι σαν να μας οδηγούν σε μια μέτρια ήπια προς μέτρια παρόξενση χάπ. Του λαμβάνουμε ένα αέριο αρτηριακού αίματος και βλέπουμε ότι το pH του είναι 7,33 και η μερική πίεση του διοξιδίου είναι 69. Άρα, έχουμε αναπνευστική οξέωση και θα πρέπει να δούμε πόσα είναι τα διταμφρακτικά. Αν ήταν οξία η αναπνευστική οξέωση, 1 για 10 περιμέναμε κάπου 27, 28, 26 την συγκέντρωση των διταμφρακτικών. Αν ήταν χρόνια, θα την περιμέναμε 3,5 για 10 κάπου στο 34-35 εκεί. Πράγματι είναι 35. Έχουμε προφανώς μια χρόνια αναπνευστική οξέωση, η οποία οφείλεται με αυξημένη κύψη αρτηριακή διαφορά οξυγόνου. Έχουμε λοιπόν μια χρόνια αναπνευστική οξέωση λόγω μιας μέτριας παρόξενσης χαπ. Πάω στο παράδειγμα 9. Άντρας 70 ετών με ιστορικό στεφανίας νόσου αρτηριακής πέρτασης και κολπικής μαρμαργής. Έχετε στο ΤΕΒ με ταχύπνια και δύσπνια ευθνίδιας έναρξης. Πάλι πολλές και διαφορετικές ειδικότητες θα πρέπει να ασχοληθούν μαζί του. Τελικά, στη λήψη των αερίων του αρτηριακού αίματος διαπιστώνεται αλκαλιεμία και χαμηλή μερική πίεση διοξιδίου και άρα αναπνευστική αλκάλωση. Εδώ βλέπουμε την πίεση του να έχει πέσει κατά 15, 3 πεσμένη χιλιοσταδύναμα ένα λίτρο η συγκέντρωση των μεταθρακτικών. Άρα, αν κάνουμε την αντιστοίχηση, η συγκέντρωση των μεταθρακτικών είναι πεσμένη κατά 2 για κάθε 10 πτώσεις της πεσεωτού. Άρα πρόκειται για μια οξία αναπνευστική αλκάλωση. Και πράγματι, επειδή ο άρρωστος επιβλήθησε σε CDPA, φάνηκε ότι είχε πνευμονική εμβολή. Δεν είναι πλέον πιθανή, επιβεβαιώθηκε ότι είχε πνευμονική εμβολή. Πάμε και στο 10ο παράδειγμα. Άντρας 64 ετών με ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας και ανεμίας. Προσέχεται στο τμήμα επικότητων περιστατικών με δύσπνοια και καταβολή δυνάμεων. Βλέπουμε ότι στη λήψη των αερίων του αρτηριακού αίματος διαπιστώνουμε 7,44 pH, δηλαδή αλκαλιεμία, και πέσε του 30. Έχει αναπνευστική αλκάλωση. Πεσμένη κατά 10 η μερική πίεση του διοξιδίου, κατά 4 η συγκέντρωση των μεταθρακτικών. 4 για 10 λοιπόν που υποδεικνύουν μια χρόνια αναπνευστική αλκάλωση, που την έχω, είναι ίσως η πιο καλοήθης παρατηρούμενη διαταραχή της ξοβασικής ισορροπίας και είναι πάρα πολύ συχνή σε ασθενείς που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια και ανεμία. Θα μπορούσε η δικιά μου εισήγηση να σταματήσει εδώ,
Μπορώ να σας δείξω όμως και δύο παραδείγματα μεικτής διαταραχής, όχι τίποτε άλλο, για να δείτε ότι η προσέγγιση είναι ακριβώς η ίδια και απλή. 2-3 λεπτά θα χρειαστώ. Άντρας 29 ετών με διαβήτη τύπου 1, έρχεται στο ΤΕΠ, σοβαρή αφυδάτωση, ταυτόχρονα έμετη και πολυουρία. Παίρνουμε ένα αέριο αρτηριακού αίματος και βλέπουμε. pH 7,32, διταρθρωτικά 14. Δικαιώμαι να πω λοιπόν καταρχήν ότι έχει μεταβολική οξέωση. Ωραία. Πόση είναι η PCO2, είναι κατάλληλα μειωμένη. Την περιμένουμε κοντά στο 28, είναι ακριβώς 28. Είναι κατάλληλα μειωμένη. Είναι αυξημένο το χάσμα ανιόντων. Είναι 28, είναι αυξημένο κατά 16, ενώ τα διταρθρωτικά μου έχουν πέσει κατά 10. Άρα, η αύξηση του Anion Gap είναι μεγαλύτερη από την πτώση των διταρθρωτικών. Η αλβουμίνη είναι φυσιολογική. Πηγαίνω στον αλγόριθμο και βλέπω ότι συνυπάρχει λοιπόν και μεταβολική αλκάλωση. Έχει μεταβολική οξέωση που οφείλεται στην προσθήκη κετοξέων, διαβητική κετοξέωση. Έχει λόγω αφυδάτωσης και χαμηλής συγκέντρωσης φλουωρίου στα ούρα που οφείλεται σε απώλεια γαστρικών υγρών λόγω εμέτων και μεταβολική αλκάλωση με μειωμένο εξοκυτάριο όγκο. Έχει λοιπόν και τα δύο. Και περνάω στο τελευταίο μου παράδειγμα. Έχω ένα καπνιστή ενεργό, άντρα, 49 ετών, έχει τη σωστή μεμπικό των περιστατικών λόγω επεισοδίων εμέτων τελευταίο οκτάωρο. Λαμβάνουμε αέρα αρτηριακού αίματος, βλέπουμε pH 7,39, PCO2 58, δικαιούμαι να πω ότι έχω μια αναπνευστική οξέωση. Από όπου και να ξεκινήσω και από την άλλη μεριά, πάλι θα την προτιμήσω διαταραχή. Περίπου ανεβασμένη κατά 18 η PCO2. Αν κάνω τις πράξεις, τι αναμένω, τι. Αν ήταν οξία, αναπνευστική οξέωση, θα ανέμενα περίπου 26 τη συγκέντρωση των διαφραγικών, 27-25. Αν ήταν χρόνια, κοντά στο 30-31 τη συγκέντρωση των διαφραγικών. Εδώ όμως έχω μια συγκέντρωση η οποία είναι μεγαλύτερη, 34. Δηλαδή κάποιος, συσταγωγικά το κάποιος, μου προσθέτει περαιτέρω διαφραγικά και δεν μπορεί να είναι άλλος από τη μεταβολική αλκάλωση. Άρα λοιπόν έχω αναπνευστική οξέωση και μεταβολική αλκάλωση. Επειδή όρισα αναπνευστική διαταραχή, πρέπει να δω και την κύψη αρτηριακή διαφορά οξυγόνου που είναι υψηλή και άρα προφανώς πάσχει το παρένχημα λόγω παρόξυνσης ΣΚΑΠ. Έχουμε λοιπόν αναπνευστική οξέωση και μεταβολική αλκάλωση λόγω πιθανής παρόξυνσης ΣΚΑΠ και επανειλημμένων επεισοδίων εμέτων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να μην σας κουρέσω. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Νομίζω ότι τα παραδείγματα ήταν πάρα πολύ καλά, επανέλαβαν κατά ένα μεγάλο μέρος και τη θεωρία που ακούσαμε στις δύο πρώτες εισηγήσεις. Δεν βλέπω στο chat κάποιες ερωτήσεις. Αυτό που θέλω να πω όμως και είναι σημαντικό είναι ότι η παρουσίαση σημερινή συνολικά και τα παραδείγματα θα αναρτηθούν στο site της πνευμονολογικής, στο YouTube το συντομότερο μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται. Επομένως, νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για κάποιον που θα θέλει και με χαλαρότερη πίεση χρόνου να ξαναδεί τα παραδείγματα ή να κάνει ένα σαν ενδογενές τεστ της κατανόησης των μηχανισμών, να μπει στο site της ΕΠΕ, να δει αυτές τις περιπτώσεις και να τις κατανοήσει καλύτερα. Να κάνω μια πρόταση με την έδειά σου. Το λέμε πολλές φορές. Εγώ μπορώ να σας στείλω και πάρα πολλά πράγματα που έχω φτιάξει. Μπορεί οποιοδήποτε να μου στείλει ένα αέριο αρτηριακού αίματος που πιστεύει ότι δεν προσεγγίζεται με αυτόν τον τρόπο, οποιοδήποτε και να το συζητήσουμε και να με πάρει και τηλέφωνο. Δηλαδή, γενικά θέλω να πω με αυτό και το έχουμε συζητήσει μαζί πολλές φορές, Πέτρο, ότι αυτό το πράγμα που φαίνεται δύσκολο, η προσέγγιση εξωβασιστικής ισορροπίας, είναι ενοιολογικά δύσκολο. Και εγώ όταν χρειάστηκε να το κρατώ και να το εμπεδώσω, το διάβασα σε βάθος. Όμως, η προσέγγιση στην καθημερινή κλινική πράξη που είναι απαραίτητη είναι σχετικά απλή, μνημονοτεχνική και υπάρχει μόνο ένας τρόπος να τα καταφέρω. Κάθε φορά που παίρνω στον ασθενή μου ένα αέριο αρτηριακού αίματος, να το αναλύω, να γράφω πάνω στο φάκελό του τι έχει. Έχει αναπνευστική οξέωση, η οποία είναι οξία για αυτόν τον λόγο. Έχει μεταβολική οξέωση, γιατί είναι με αυξημένο Anion Gap, που σημαίνει αυτό. Είναι κάτι απλό και παροτρύνω τους πάντες να το κάνουν. Αν θέλουν δε να το συζητήσουμε, πολύ ευχαρίστω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Είσαι στη διάθεση των συναδέλφων γι' αυτό. Νομίζω ότι οι αλγόριθμοι το έδειξαν αυτό. Τα παραδείγματά σου ήταν πολύ χαρακτηριστικά, πως κάποια νούμερα που βλέπουμε σε ένα αέριο αίματος μπορούν, παίρνοντας βήμα-βήμα τον τρόπο που έδειξες, να εξηγήσουν τι πραγματικά συμβαίνει, ποια διαταραχή οξοβασικής ισορροπίας υπάρχει.
Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι πρέπει να παροτρύνουμε τους πνευμονολόγους να μάθουν ότι η ξεβασική ισορροπία είναι ένα από τα πράγματα που μας διαφοροποιεί από τις άλλες ειδικότητες. Είναι δικό μας κομμάτι και πρέπει όχι να την αποφεύγουμε, να την γνωρίζουμε και να την κατανοούμε. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους που κάθισαν σήμερα 2,5 ώρες και παραπάνω να παρακολουθήσουν τις διαταραχές εξεβασικής ισορροπίας που κλείνουν το μάθημα της φυσιολογίας. Και το ραντεβού μας ανανεώνεται νομίζω για τις 15 Μαΐου που θα είναι το πρώτο μάθημα του τρίτου κύκλου για την επίγουσα πνευμονολογία. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Γεια σας.